Ωπα, καλημέρα, καλημέρα αδέρφια. Καλημέρα, ξαδέρφια. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαιράκι, καλό μήνα. Καλή, καλή καρδιά, όλα καλά. Είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου, είναι η 107,4 μεγάκυκλη των FM. FM. Και φυσικά είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου. Ακούστηκαν όσα είπα, να το ξαναπάμε. Καλό καλοκαιράκι, παιδιά. Καλό καιράκι, αυτό είπα. Μήπως δεν ακούστηκε κάτι, γιατί πάλευε εδώ πέρα να κάνει κάτι ο Χρήστος. Εδώ είμαστε και έχουμε Χρήστο Κιώση, άκα DJ Κίος. Αναμένεται και σήμερα να κάνει τα μαγικά του στα decks και την κονσόλα του λίμπερου της καρδιάς σου. Λοιπόν, για να μην χάνετε χρόνο εσείς, όχι εμείς, εσείς, οι τελευταίες τρεις μονές προσκλήσεις για το πάρτι των Dropkick Murphys αύριο το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο έρχονται για να γιορτάσουν οι περήφανοι Βοστονέζοι τον θρίαβο του Κωνσταντίνου του Ζέρβα, τον οποίο το βλέπουμε εδώ στα δεξιά στην οθόνη να μιλάει τώρα στους ατέρια τους, στην παραλία της πόλης του, της πόλης μας. Τρεις μονές προσκλησούλες συν συλλεκτική αφίσα για τον κάθε νικητή από το tour των Dropkick Murphys αύριο βράδυ στο Βελίδιο. FM κενό, οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο ολοκληρωμένα, όχι Χ Τσαλτίδης, όχι Π Παπαδόπουλας, έτσι, ολοκληρωμένα, όχι Μη Ασλαμής, ολοκληρωμένα. Δίπλα οπωσδήποτε γράφεις live ή Dropkick Murphys και το αποστέλεις στο 54526. Καλή τύχη στην κλήρωση που θα γίνει στις 12 παρά 1 πρώτο λεπτό. Το κομμάτι πώς λέγεται, Μαρία? Τατού. Rose Tattoo. Α. Rose Tattoo. Ωραία. Ύμνος. 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 Πραγματικά, πραγματικά ύμνος. Γιατί αν κάνουμε τατού τα πρωταθλητριών της Liverpool, γέμισε το σώμα μας, κατάλαβες. Οπότε, έλευση τατού μπορεί να γίνει το κομμάτι. Τα διπλάσια πρωταθλητήρια είναι και από μια ομάδα. Θα γεμίσει βρωμιά. Από μια ομάδα στο Manchester. Θα γεμίσει βρωμιά. Από τη σκιά τη City, ρε Τσαλτίδη. Έξι Champions League, Μάρια. Θα γεμίσει βρωμιά το σώμα. Έξι Champions League. Λοιπόν, να κάνουμε. Να πούμε πάντως συγχαρητήρια στον κύριο Ζέρβα. Στις πολλές, στις πάρα πολλές εμφανίσεις τις οποίες θα ακολουθήσει στον Sky την επόμενη τετραετία, για ευνόητους λόγους, να πούμε συγχαρητήρια στο νέο δήμαρχο της πόλης, ο οποίος βέβαια θα έχει ένα προβληματάκι όσον αφορά τις αποφάσεις. Την διοίκηση, την διοίκηση. Διότι θα έχει 4 συμβούλους λιγότερους από τον ηττημένο χθες. 7 είναι αντί 11. Βέβαια θα παίρνει δεξιά-αριστερά κάποιες ψήφους, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει δύσκολο έργο άνθρωπος και είναι από ένα ακόμη τερατούργημα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Να υπάρχει απλή αναλογική στην εκπροσώπηση των Δήμων, η οποία όμως απλή αναλογική γυρίζει boomerang σε κάποιες περιπτώσεις σε αυτούς που ήθελε να πλήξει το συγκεκριμένο σύστημα. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η διακυβέρνηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ειδικά μετά την 7η Ιουλίου. Σωστά. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει. Ωραία, για να το οργανώσουμε. Οργάνωσε το, Μαρία. Λοιπόν, πάω. Κωδικοποιώ θεματάκια και μετά με την, όσο θέλουν χρόνο τον ίδιο και παραπάνω τα παιδιά. Εγώ πάω με Τρίτη Τετάρτη, ξέρετε, δεν πάω το καμπρίζι. Με Τρίτη Τετάρτη δεν μετά... έχεις πάει ούτε όταν εγώ είμαι με τα πόδια και εσύ με μηχανάκι. Έτσι, σε προσπέρασα με το. Δεν είδες με το Σάντιτς. Σε προσπέρασα. Δεν πάει, λέω, πήγα να σου κάνω πλάκα, λέω, άντε άστον. Λοιπόν, πάμε με μουσική Dropkick Murphys. Είπαμε τρεις μονές προσκλησούλες. Περιμένουν τρεις τυχερούς νικητές συν συλλεκτική αφίσα του φετινού tour των Dropkick Murphys για τον κάθε νικητή να την παραλάβει από το merchandise στον χώρο αύριο στο Βελίδιο. Εγκλημάτισα. Τα έχω μαζί μου επειδή δεν έχουμε Μαριλίζ σήμερα. Προσέξτε, οι νικητές της Παρασκευής μπορούν ήδη να έρχονται από αυτή τη στιγμή για να παραλάβουν. Οι προσκλήσεις είναι εδώ. Για πρώτη φορά ίσως, όσο με εδώ πέρα τουλάχιστον από το 2009 που είμαι στο Λίμπερο, γίνεται αυτό, γιατί το ζήτησε πολύ απλά η εταιρεία, όχι για να σας ταλαιπωρήσουμε εμείς, έτσι. Μπορείτε οι τρεις νικητές της Παρασκευής με ταυτότητα να έρθετε και να ζητάτε τα εισιτήρια από τους ηχολήπτες από αυτή τη στιγμή, από τώρα, έως και τις 9 το βράδυ. Το ίδιο και οι νικητές που θα βγάλουμε σήμερα μέχρι και αύριο. Μέχρι και αύριο μπορούν να έρθουν από εδώ πέρα, Λέοντος Σοφού 18 έκτο όροφο. Λέοντος Σοφού, 18, έκτο όροφο. Πάμε λοιπόν τώρα κάποιες ελεύθερες σκέψεις με αφορμή την βράβευση της συστημικής ομάδας που έχει, της ομάδας που έχει πιο πολλούς οπαδούς στην Ελλάδα. Να τελειώσουμε τους δημάρχους. Να πούμε συγχαρητήρια στον νέο δήμαρχο Καλαμαριάς. Τον Δαρδαμέλη. Τον τρελό αυτό Αριανάκη.
το οποίο πήρε το Δήμο της Καλαμαριάς, όπως βλέπεις. Δαρδαμανέλης, δεν είναι. Δαστανά και τα λοιπά, στο Νίκ Γκαλισόλ και τα λοιπά. Να του πούμε συγχαρητήρια. Καλά, και ο Γιαννούλης πήγε στην Τούμπα. Μην μου τα λες τώρα αυτό, μου δεις μια φωτογραφία, δεν μου λέει κάτι. Είναι Αριανός ο άνθρωπος. Αριανός είναι, ρε φίλε. Στα δερμάτινα έχει τέτοιο πίσω από τον τέτοιο. Πίσω από τον πρόεδρο έχει διαρκεί. Εντάξει, ωραία, τέλος, σε πίστεψα. Γιατί ο Γιαννούλης πήγε. Την Κυριακή πάω Καναδά. Ποιος Γιαννούλης. Σάββατο είμαι Καναδά. Ποιος Γιαννούλης. Για να δω προπόνηση του Άγγλου πάλι. Ποιος Γιαννούλης. Τι! Έκανε break το Golden State στο Μιχαήλ Καναδά. Ναι, 102-109. 104-109. Παιδιά, να τα μαζέψουμε λίγο αυτά εδώ. Ναι, εντάξει. Ναι. Αφού εσύ μιλάς με τον έξω, ρε φίλε, ναι. Τι να μαζέψουμε. Ωραία. Εσύ άνοιξε κουβέντα με έξω από το στούντιο. Τελειώσαμε να το βάλω σαν θέμα. Ναι, βάλ το τώρα. Άστα, μετά τα δημαρχιακά. Για να στηθεί εκπομπή. Γιατί πάνω στο θέμα αυτό εσύ και ο Παναγιώτης δεν στηθεί εκπομπή. Είμαστε για τα πανηγύρια. Λοιπόν, πάμε. Και προφανώς και δεν σχολιάζω για βρετανικό ποδόσφαιρο. Επίσης, αν ψηφίσεις τον Πάλα, κορυφαίο δεξίμπακ του Άρη όλων των εποχών. Επειδή δεν έχεις δει Πάλα, είσαι άσχετος. Λοιπόν, πάμε, δώσε μουσική. Το μόνο καλό, δύο καλά έχει βγάλει η Βοστόνη. Αυτούς και τους Μπόστον, τίποτε άλλο. Λοιπόν, κάποιες ελεύθερες σκέψεις με αφορμή την βράβευση της συστηματικής ομάδας το βράδυ του Σαββάτου, της ομάδας που έχει στην Ελλάδα περισσότερους οπαδούς από ό,τι στην Αγγλία. Σκέψη πρώτη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ξεβράκωμα που έγινε το βράδυ του Σαββάτου? Της 22χρονης Ρωσίδας Κίνσεϊ Βοζάνσκι ή του Λεβέντη απεσταλμένου της UEFA Νταμίρ σκότωμα. Υπάρχει δικηγόρος διαθέσιμος σε καταπληκτική αμοιβή, δεν κάνω πλάκα, το εννοώ σοβαρά, ο οποίος μπορεί να μαζέψει όλους τους μαγαζάτορες που το βράδυ του Σαββάτου υπέφεραν από τον Νταμίρ σκότωμα για να κάνουν μήνυση στην UEFA για διαφυγόντα κέρδη. Περίμεναν οι άνθρωποι να δώσουν μέσω όρο 15 μπύρες και δώσανε με το ζόρι 1,5. Και καλά κάνανε, καλημερίζω τον Στέργιο, τον δικηγόρο, οπαδό της Λίβερπουλ, που έβλεπε το παιχνίδι πίσω από εμάς, ο οποίος με το ζόρι ήπιε 1,5 μπύρα, γιατί κατάλαβε με το καλημέρα τι θα γίνει. Ενημερώστε μας, βρε παιδιά, ο κορυφαίος πρώην Έλληνας ρεφ, Κύρος Βασάρας, που είναι και αρχιδιαιτητής τώρα στην Ρουμανία, τι βαθμό έβαλε στον Σλοβαίνο ρεφ Νταμίρ σκότωμα? Να μάθω από περιέργεια τι βαθμό, τι βαθμολογία του έδωσε. Δεν ξέρω για εσάς δεν γνωρίζω, εγώ πάντως το μάτς το είδα στο Liverpool TV σε περιγραφή του Chris Σωτηρακόπουλος. Καλά, προχθές δεν έλεγες ότι να μεταδώσει Σωτηρακόπουλος το μάτς? Το πέμπτο. Θα το σχολιάσει τώρα. Εγώ στα στείλω και σχολιάστε μετά. Εγώ μετά φεύγω κιόλας. Δεν έχω κάνει. Κάτσε εδώ πέρα ξαφνικά. Πώς να μην φύγεις. Λοιπόν, με τέτοια τσαπούγκς που φάγες. Και τώρα, παιδιά, ακούστε. Πρέπει να το δεχθείτε με το ζόρι. Δηλαδή είναι εντολή. Μας το είπε ο Χρήστος. Μας το είπε 4 φορές. 4 φορές πότε ξεκίνησε. Στο 85-86. Και μετά μας το είπε και 3 φορές μετά τη λήξη. Πέρσι. Είναι εντολή αυτό, ρε παιδί. Πίτσε νόρντερ. Πέρσι. Αν κάτω τα γκολπόστ της Λίβερπουλ έπαιζε ο Άλισον Ντέκερ, η Ρεάλ δεν θα το έπαιρνε. Καλά είπε. Γιατί η διαφορά των δύο ομάδων ήταν αυτή. Σωστά. Ο Άλισον Ντέκερ. Ντέκερ. Όσοι ο βασιλιάς ηγεμόνας, ο Γκάρεθ Μπέιλ, που του τραβούσε τα βρωμόσουτα, τις πατσαβούρες από όπου να είναι, και έχει σκοτώσει 30 goalkeepers. Μαρία, φέτος το πήρε η Λίβερπουλ. Δεν σκότωσε μόνο τον Κάριους. Είναι εντολή του Χρήστου. Εγώ αν θέλει ο Χρήστος να βγει. 23-10-287-888. Πρώτη φορά μίλησα μαζί σου, Χρήστο, το 1985. Έξω το Καφτατζόγλιο. Ή 84, ζητάω και συγγνώμη. Μπορεί να κάνω και λάθος. 85 σίγουρα. Πραγματικά είναι εντολή. Ήτσε εννοώ, κάτσε να φύγει κάτι μια λιγάκι. Μπράβο, ρε Κώστα, να είσαι καλά. Dropkick Mavs και δεν είμαι καλά. Να είσαι καλά. Είναι, δεν ξέρω, μου περνάει κάτι πολύ θετικό. Να είσαι καλά, έφτασε από τα ένα Κώστα. Παιδιά, αυτά. Έχω και άλλα πολλά, αυτά είναι τα βασικά. Τώρα με την ησυχία, ακούω καλά αυτό. Όχι, είναι... όχι, 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 δεν βάζουμε την άλλη, όχι. Ο ύμνος της Χίου. Ο ύμνος της Χίου. Χρήστο, οι Χιώτες, ρε, που δεν πήγαιναν ποτέ μόνοι τους, που πήγαιναν δυο-δυο. Ο ύμνος της Χίου. Ξέρε, οι Χιώτες... Βγάλ' το, βγάλ' το, βγάλ' το, βγάλ' το, βγάλ' το, δεν θέλω, δεν θέλω να την κάνουν οι άλλοι. Όλη μέρα μόνο αυτό, όλη μέρα μόνο αυτό. Δεν μ' αρέσει καθόλου, φίλε, πλέον. Ναι, όντως. Εντάξει, τι να βάλω, βρείτε κάτι άλλο, ρε φίλε. Καλά, δεν τα ξέρω και τα κομμάτια, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν παίζει αυτό, ρε παιδί. Ξεκινάμε από αυτό. Για ποια επιτυχία τη Λίβερπουλ, δηλαδή, παιδί, μόνο αυτό. Κλείστο, ωραία, Χρήστο. Κλείστο, σου είπα. Εγώ τελείωσα. Όχι, κλείστο, 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 κλείστο. Κλείστο, κλείστο. Βάλε αυτό που θέλω. Βάλε αυτό που σου ζήτησα. Όχι, μετά, μετά.
Το τμήμα της Manchester United, το ποδοσφαιρικό, πρέπει πλέον να κλείσει. Έτσι δεν έλεγε για μας. Έχουν το μπάσκετ, μπορούν να αντιμετωπίσουν τον Πανιόνιο στο μπάσκετ όπως παλιά. Και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα τμήματα. Τρία πρωταθλητριών με έξι, θα περάσει κανένας αιώνας. Εμείς στηρίζουμε. Του χρόνου παίρνει πρωτάθλημα ο Άρης. Πίστη, θάρρος. Ξύπνα, πεταράδες παίρνει. Πίστη, θάρρος και καρδιά στη δεύτερη ομάδα του Manchester. Η Manchester United. Στηρίζουμε εμείς τον κόσμο που πονάει αυτή τη στιγμή. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Κάποια στιγμή, αν θέλει ο Θεός του ποδοσφαίρου, να φτάσει στη Λίβερπουλ στα κύπελα πρωταθλητριών. Γιατί στα πρωταθλήματα μας έχει ξεπεράσει το καινούργιο αιώνα, αλλά θα επανέλθει ξανά η τάξη. Glory, glory, Man United. Όπω ρε Χρήστο, εσύ δεν θες τον Άρη, τον Φαμπίνιο και τον Βαϊνάλντου να φύγει ο Λευτέρης ο Ιντζόγλου και ο Ματίγια. Ρε φίλε, συγγνώμη. Με 97 βαθμούς χάσαμε το πρωτάθλημα. Αυτή εδώ, ο διπλανός δηλαδή, δεν πρόκειται να πιάσει ποτέ 97 βαθμούς, άρα δεν θα ξαναπάρει πρωτάθλημα. Περίμενε όλα 10 χρόνια. Αλιταριό σκόμινα. Σκόμινα, είσαι ο καλύτερος. Αλιταριό σκόμινα. Είσαι ο καλύτερος. Ας το πέναλτι. Πες μου γιατί δεν δίνεις στο κάρτα σορ. Στη φαλιάρα του Ρόμπερτσον. Που είναι προς τα μάτια σου. Γιατί δεν δίνεις το φάουλ, την κάρτα, στον Αλεξάνδερ Άρνολτ. Glory, glory. Αλιταριό. Και πείτε μου αν συμφωνείτε ή όχι. Ο Ματίγια και ο Μαουρίτσιο. Δηλαδή τι διαφορά έχουνε, πόση διαφορά έχουνε από Φαμπίνιο και Βαϊνάλντουμ. Against Areola. Τι ωραία, τι ωραία. Unshakable, the nerve of James Milner. Τσαλτίδης είναι αυτός, αυτός το ψάχνει. Όλα τα γκολ της Λίβερπουλ. Α, έχει. Όλα. Βάλαμε ένα γκολ, βάλαμε και καμιά κατασταλιά. Το άλλο και με τη λήξη, άσου. Στο Champions League, βλάξ. Εκεί που δεν έπαιξες. Όχι, έπαιξες. Ήταν σαν να μην έπαιζε. Του χρόνου δεν έπαιξε. Του χρόνου παίζει με τον Άρη. Η ομάδα της οποίας οι οπαδοί δεν μιλάνε για καμία άλλη αγγλική ομάδα. Μηδέν αισθητικές γνώσεις, τίποτα. Οι 9 στις 10, όχι όλοι είναι αδικό. Χίλια μπράβο σε εμάς Τόντον, που το είδα μετά τον αγώνα εγώ από την αμαρτία με τον Παναγιώτη, που το βλέπουμε το μας, και το στείλω το σκαλάκι. Για αυτά που μου έστειλε ο Θωμάς, την ώρα που τα δίνει και την ώρα που γίνονται. Και για το πέναλτι και για τις δύο καρτούλες που. Μπράβο, ο Θωμάς Τόντον, υποκλίνομαι. Ο Θωμάς είναι πιο Λίβερπουλ από τη Λίβερπουλ. Πέρα από την πλάκα, το πέναλτι αυτό. Δείχνει αυτό που λέω πάρα πολύ καιρό για το VAR και μου λένε «Ε, δεν θες το VAR!» Μα δεν ζήτησε VAR. Το VAR το λένε από το ακουστικό φίλο. Ναι. Για να πάει ο διαιτητής και να ζητήσει VAR θα πρέπει να του πει αυτός που είναι πάνω. Παιδιά, συγγνώμη. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Ο τύπος. Ναι. Έφυγε ο Ξενίδης ο Γιώργος. Περίμενε. Το ξέρεις σίγουρα. Και το λες. Α, συγγνώμη, για το στέλνω. Ρε σι, Μάριε. Δύο μηνύματα μου ήρθαν, συγγνώμη. Και εμένα μου είχε έρθει μήνυμα. Το κρατάω. Ε, τι το κρατάω, είπες. Μακάρι να είναι ψέματα, μακάρι να είναι λάθος. Ρε, καλά, 200 χρόνια ραδιόφωνο κάνει, ρε φίλε. Τι το λες. Είναι σαν είδηση ότι έγινε, ρε παιδιά, συγγνώμη. Ναι, και εμένα μου το έστειλαν ότι έγινε. Sure, το λέω. Δε, τέτοια πράγματα θα τσεκάρουμε. Ναι, σωστό. Έχεις δίκιο. Νόμιζα ότι είναι είδηση γνωστό. Έχει δίκιο, εντάξει, έχει δίκιο. Λοιπόν, κάτι έλεγε για το VAR. Θα το πούμε μετά το διάλειμμα. Κάτι έλεγε για το VAR, ε. Το σάπισε τη μάνα τώρα. Όχι, για το VAR. Συγγνώμη, ο διαιτητής δεν μπορεί να αποφασίσει μόνος του. Θέλω να δω VAR. Θέλω να το δω. Όταν αυτός του λέει ότι είναι καθαρό χέρι. Δεν το έχω εμπιστοσύνη, ρε φίλε. Θέλω να το δω μόνος του. Εγώ υπάρχουν διαιτητές που το κάνουν αυτό που λες. Υπάρχουν άλλοι που. Αλλά δεν είναι αυτό που λες εσύ. Εσύ λες ότι ξέρεις τι. Αν σου πούνε από πάνω ότι δεν είναι. Εγώ λέω ότι το VAR που φυσικά είναι ο Γιώργος. Ναι, έχουμε Γιώργο μαζί στον αέρα. Πάμε λίγο, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο. 8 παρατέταρτο το πρωί δέχτηκα ένα μήνυμα από ένα φίλο του Ηρακλή που μου είπε ότι έχει ένα φίλο στο ΕΚΑΒ και τον ενημέρωσε ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ξενίδης. Η αλήθεια είναι ότι δεν το... Μιλάμε τώρα πριν 2,5 ώρες, έτσι. Δεν το πολυπίστευα, αλλά πριν από λίγο... Κατάλαβα ότι, ισχύει, δηλαδή. Ότι πρέπει να το πιστέψω. Μπήκα στο προφίλ του, γιατί είμαστε φίλοι στο Facebook, και είχε ανάρτηση πριν 10 ώρες, μάλιστα η ανάρτησή του ήταν για τις εκλογές της Θεσσαλονίκης. Εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για το αποτέλεσμα. Προφανώς έγινε κάτι τα ξημερώματα, οι πληροφορίες αναφέρουν για ανακοπή. Για καρδιά λένε, ναι. Ότι ένιωσε αδιαθεσία μέσα στα ξημερώματα, τώρα ξημερώματα δεν ξέρω. Η ανάρτηση του είναι πριν 10 ώρες. Πριν 10 ώρες έχουμε
Τι έχουμε πριν 10 ώρες. Γιώργο, ας μου επιτραπεί να διαβάσω ένα μήνα από το 8 και 10 λεπτά του Θωμά του Στόντον. Παρακαλώ. Του ξέρεις το Θωμά. Ναι. Έφυγε ο Γιώργαρος ο Ξενίδης το πρωί. Θα τον θυμόμαστε πάντα για το πάθος και την αρρώστια του για την ομαδάρα. Πιτσιρικάς, από πιτσιρικά στην ομάδα, κρίμα. Θωμά, να σκαλώ. Σου είπα, μου ήρθε μήνυμα 8 παρατέταρτο. Θα μπορούσα 8 παρατέταρτο να βγω, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα το να βγούμε να... Το θέμα είναι ότι δεν το πίστευα και περίμενα να μάθω κάτι παραπάνω. Ναι. Αυτό το κάτι παραπάνω προκύπτει πλέον. Δεν έχω ακόμα λεπτομέρειες για κηδεία, ώρα, μέρος κτλ. Δεν... Ωραία. Έγινε Γιώργο, έγινε παλικάρι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό ναι. παράδειγμα. Καλό κουράγιο, καλό παράδειγμα. Για μένα δεν ήταν Γιώργος, ήταν Γιώργαρος. Ναι, εννοείται. Συγκεντρώσεις, πορείες, συνελεύσεις στο Ιβανόφιο, πάντα είχε εκεί. Κάνει και την προσπάθειά του, είχε κατεβάσει την ομάδα τότε στη Δέλτα Εθνική, η Καλλικράτεια κτλ. Ναι. Αυτός είχε μπει μπροστά. Ναι. Εντάξει, το πόσο αγαπούσε τον Ιρακλή. Ναι, όχι πλασματική ψεύτικη για το θεατή είναι, εννοείται. Ναι, εντάξει. Και ασχολιόταν όσο μπορούσε, δηλαδή και με σχετικά πρόσφατες τοποθετήσεις και σε ραδιοφώνα κτλ. Μόνο την ηλικία του να αναφέρει κάποιος δεν χρειάζεται να πει τίποτα παραπάνω. Δηλαδή δεν. Δεν. Κατ' ηλικία ακριβώς. Ούτε 45 είναι νομίζω. Κάπου 43. Κάπου 43, 44, κάπου εκεί. Εντάξει Γιώργο. Κάτι παραπάνω θα. Ναι, ναι, παλικάρι. Ωραία, έγινε Γιώργο. Ωραία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι να έχεις. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Άρα. Ωραία. Τι εκπομπή να κάνεις. Εντάξει, εντάξει παιδιά. Κάνε εκπομπή. Κάνε εκπομπή. Η ζωή συνεχίζεται. Εγώ το μου φάνηκε ψέματα. Το είδα το μήνυμα, το έχω εδώ και 15 λεπτά περίπου και από άλλο φίλο, πέρα από το θεματοστόντων. Και εγώ δεν είπα τόση ώρα τίποτα, αλλά μετά στο δεύτερο του Θωμά το είπα. Στο πρώτο έχει δίκιο ο Χρυσή. Θα το τσεκάρουμε. Μου είχε έρθει για μένα 9 και 4 μου ήρθε. Μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Γεωργίου το Σεπτέμβριο έδιωξε τον Μίρτσο, τον Γιώργο. Τελευταία στιγμή με το κλείσιμο. Και εγώ που μείνει παγωτό, παίρνω τηλέφωνο και λέω τίποτα, παιδιά. Μια χαρά. Τώρα με τον Γιώργο τώρα λέει μιλούσα. Ωραία. Ωραία. Καλό κουράγιο, καλύτερο στου δικού του. Καλό ταξίδι στον Γιώργο τον Ξενίδη εκεί που πάει. Πραγματικό Ηρακλειδέα, δηλαδή στι πράξει. Έχω κουραστεί να το βλέπω σε συνελεύσει, σε πορείε. Πραγματικό ενδιαφέρον, όχι πλασματικό για το θέατρο. Εγώ πάλι το γνώρισα ως manager του Καστίγιο. Α, ως manager του Νέρι. Manager. Ναι. Όχι ακριβώς manager. Σαν τέλος... εκπρόσωπος του γραφείου, ναι. Κάτι τέτοιο. Ήταν εκπρόσωπος του Καστίγιο. Ναι. Που ερχόταν στον Άρη. Ναι. Συλληπιτήριά μου στην αδελφή του Βάσου. Θα σου πω ποια είναι. Μπράβο. Με τον Μάριο. Μπράβο, ναι, με τον Μάριο. Ναι, το Αριανό. Ναι. Τι καλό παιδί. Να πάμε στο break. Πηγαίνουμε στο break. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας, παιδιά. Εγώ κατέθεσα κάποιες σκέψεις. Έχετε, το πεδίο είναι τεράστιο, έτσι. Σήμερα να μην πάει πιθανά άλλο το πράγμα. Έχουμε εκλογές. Έχουμε Κωνσταντίνο Ζέρβα, νέο δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Πραγματικά τεράστιο. Ένα πραγματικά ντροπή για τους νεοδημοκράτες της πόλης. Πραγματικά ξεκάθαρα. Πραγματικά. Δηλαδή, όλοι περιμέναμε Ζέρβα, εννοείται. Εννοείται. Δεν βγαίναν τα κουκιά. Δεν βγαίναν τα κουκιά. Αλλά τόσο. Τέτοιο εμφύλιο και τέτοιο πόλεμο τα δεξιόπουλα της Θεσσαλονίκης και ο του κέντρου. Είναι, ρε, φίλοι, γιατί. Θα μου πει και ο Ζέρβα. Ναι, αλλά δεν είναι και ο δεξιός. Και ο Ορφανός ήταν όμως. Εντάξει, και ο άλλος δεν είναι. Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ήταν το 15. Εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί μου, ο δεξιός. Δεν είναι ο δεξιός. Φίλε. Γι' αυτό πήρε 14%. Στο δεύτερο τέτοιο λοιπόν το ψήφισαν όλοι της Νοτοπούλου. Και γιατί μιλάμε σε ένα περιβάλλον. Μιλάμε αυτά σε ένα έτσι περιβάλλον, πάνε. Το χρήσμα είναι. Πάει η Νέα Δημοκρατία. Το χρήσμα είναι ευχή και κατάρα. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή δεν θα πήγαινε σίγουρα, ο Σιριζέος να ψηφίσει τον επίσημο της Νέας Δημοκρατίας. Πήγε ναι. Να ψηφίσει αυτόν που ήταν με τον Μπουτάρι μέχρι πρώτη. Εγώ κατάλαβα ότι αυτοί που ψήφισαν Ορφανό και Ψωμιάδη ζήτημα να ψήφισαν Ζέρβα 500 άτομα. Κάποια από τον Ψηφιάδη, όχι Ζέρβα. Ταχιάω. Ναι, Ταχιάω. Αν τον ψήφισε. Δηλαδή, Αϊδονόπουλος, Κυριζίδης. Η μεγαλύτερη απόδειξη που είναι. Ψωμιάδης. Ξέρεις που είναι η μεγαλύτερη απόδειξη. Που μου το βάζουν κιόλα οι παοξίδες ότι άλλο αντιχαριλάω. Ναι. Ο Ζέρβα στον πρώτο τέτοιο είχε 30 ψήφους εκεί που ψηφίσω κι εγώ. Ναι. Και ο Ταχιάος είχε 88 στο εκλογικό τμήμα, ένα από τα εκλογικά τμήματα στην Οσία Ξένη. Ναι. Έτσι. Μεγάλη χάρη της. Σε αυτό το δεύτερο είχε 138 ο Ζέρβας. Ναι. Δηλαδή πήρε 108 ψήφους παραπάνω. Ναι. Και ο Ταχιάος πήρε 3. Από πόσους? Από τους 88, 91.
Από τους 30 ο ένας 138. Συν 3 δηλαδή. Ναι ρε παιδί μου. Ναι. Ο ένας ναι. από τους 30 πήγε ναι. στους 138 ναι. και ο άλλος από τους 88 πήγε στους 91. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα μα δει σε όλα τα εκλογικά τμήματα στη Χαριλάου. Ναι. Άρα είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα. Ορφανού, Νοτοπούλου και Βούγια και Ψωμιάδη, όλοι αυτοί με εξαίρεση ένα 10% πήγανε στο σερβα. Αυτό απλά, που αναμένονταν να γίνει στα κιόλας. Χέρια των παοξίδων, αυτό θα γίνει εργαλείο προπαγάνδας. Ας γίνει, ας γίνει. Ότι σάρωσαν στο Ας γίνει. Κοίταξε, πώς τι λένε. Ένας από τους δύο θα βγει και ο άλλος. Άκουσε τι λένε, άκουσε τι λένε. Την εβδομάδα στην Τουμπάρα είχαν το 67% της πόλης λένε. Για πες για την Τουμπά, ρε φίλε. Την εβδομάδα που έλεγες για την Τουμπά. Είδε κάποια τέτοια, πρώτος κάποια αποτελέσματα. Φίλε, ναι, ναι κάποια δε... αποτελέσματα. Τι γίνεται. Δεν πήγα να δω. Έχει κάποιε λιγότερε ψήφου. Τι γίνεται. Αυτοί δεν πήγαν να ψηφίσουν, ναι. Τι κάνανε. Ναι, δεν πήγανε. Α, δεν πήγανε. Φυσικά δεν πήγανε. Και κάτσε να σου το πω τώρα και κανονικά κιόλα. Άντε, πες μας κανονικά. Για μπάνια κιόλα. Ναι, θα σου το πω κιόλα. Θα σου το πω με πραγματικά στοιχεία. Ναι, ποια είναι τα με πραγματικά στοιχεία. Ο Ζέρβα κέρδισε άνετα στι εκλογέ που έγιναν χθε με 67-33. Σωστά. 67% από τι. Από όλους. Μα προφανώς. Ή ένα πολύ μεγάλο μέρος από τους υπολείπους τέλος πάντων. 64% αποχή είχε. 64. Πήρε λοιπόν το 67%. 64% αποχή. Ναι, δώστε. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Πήρε λοιπόν το 67% και μπράβο του, γιατί ήταν περισσότεροι από το Νταχιάο, από το 36% που ψήφισε. Που ψήφισε. Την προηγούμενη εβδομάδα και πόση αποχή είχε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε 55. 46%. Μάλιστα. 54, ναι, 54 και 46%. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπράβο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φυσικά ο Ταχιάος βγήκε χαμένος από την κότα του με τον ΠΑΟΚ. Γιατί υπήρξε ένα ολόκληρο σύστημα που έβαλε τον Ταχιάο και απέναντι τους άλλους. Ναι. Και όποιος από τους άλλους έβγαινε θα είχε την υποστήριξη αυτού του συστήματος, που όλοι ξέρουμε από πού εκπορεύεται, γιατί δεν θέλανε τον Ταχιάο. Μάλιστα. Πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλο γεγονός τώρα. Από τις τριαμβολογίες που άκουγα πριν. Άλλο γεγονός. Πόσο τις εκατό συμβούλου. 11 δημοτικού συμβούλου. Πόσο τις εκατό είχε ο Ταχιάς τώρα στις επαναλυτικές. 33. 33. Μάλιστα. Από το 36%. 33. Δεν είναι 33. Να λέμε την πραγματικότητα. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στις εκλογές, στο Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο Ταχιάς έχει 11 δημοτικού συμβούλου. Ο Ζέρβας έχει 7. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπράβο. Επί συνόλου 49. Ωραία, δικαιώσεις. Εντάξει, χρήσατε, εντάξει. Πάμε για να βάλουμε λίγο τέτοιο αγόρι μου. Θα πάμε στο break, παιδιά, με ένα μήνυμα μόνο και μετά πηγαίνουμε στο break. Μην ξεχνάς, τρεις μονές προσκλησούλες. Συνσυλλεκτική αφίσα για αύριο Dropkick Murphys. FM και όνομα τεπώνυμο δίπλα live, αποστολή στο 54526. Ο 833 λέει, όταν ρεγατάκια του Βρωμολίμανου πάρετε Premier League που δεν ξέρετε ακόμη τι σημαίνει, τότε μιλάμε. Εμείς ξέρουμε τι σημαίνει Champions League. Έστω και τρία έχω. Καλημερίζω τον Ουκρανό. Λίβερ που δεν έχει πρωταθλήματα δηλαδή. Έφτισε έμπαρε κακομίρι το 2010 να με ξεπεράσει. 100 χρόνια ποδοσφαίρου στην Αγγλία και με έφτασε πριν 10 χρόνια. Πόσα έχει Λίβερ που 30 χρόνια δεν έχει. Πόσα έχει. Δεν έχει Premier League. 18. Και 20 έχει τέσσερι μάρε. Έχει να πάρει 30 χρόνια. Δεν πειράζει. Του χρόνου παίρνει ο Άρη. Δεν πειράζει. Ξυπνήστε. Όταν το πάρουμε του χρόνου. Θα πάρω το κύπελο. Όταν το πάρουμε του χρόνου το πρωτάθλημα, μετά θα λέμε για εσά 13 χρόνια έχει την Πεχτάρα τον Ολλανδό. Την είπε την Πεχτάρα. Την Πεχτάρα αυτή τον Ολλανδό. Ντουάρτε, Σουριναμίτη. Ωραία. Χριστό, γιατί υπάρχει αυτή η. Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Ναι, ωραία. Ήρεμα, ήρεμα. Εντάξει, τι ήρεμα, ήρεμα. Έτσι, μια ομογανά είμαστε. Ρε, τι, το πιο ήρεμα πρωινό. Να ψιθυρίζουμε, εντάξει. Το πιο ήρεμα πρωινό. Εντάξει, λοιπόν, άντε, πάμε σε break. Ελπίζουμε όταν επιστρέψουμε να δούμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή από τις μόλις 9 που έχουμε τώρα για το live των Dropkick. Ωφερ, τι γίνεται. Εδώ πέρα είμαστε επιστροφή. Να, το Χρήστο τώρα είμαι λίγο μπουκωμένος εγώ. Ακούγομαι κανονικά έξω. Εγώ μια χαρά σ' ακούω. Γιατί ακούω μπουκωμένο έξω. Ναι, και εγώ και με μένα συμβαίνει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Με ακούω έτσι. Ωραία. Να ξέρουμε, παιδιά, οκ. Ασλαμά πονάς και φταίει ο Γερμαναράς, λέει ο 844. Τον καλημερίζω με συμπάθεια. Όχι, φταίει ο Τρισάθλιος, φίλε. Ο Τρισάθλιος. Δεν ξέρω τι ομάδα. Μπορεί να είσαι Ηρακλής. Δεν ξέρω, μπορεί να είσαι Ηρακλής. Εγώ από το εξής. Σε αυτούς που είναι Ηρακλής και Λίβερπουλ. Αν σου δώσουν τέτοιο πέναλτι σε Ηρακλής ΠΑΟΚ, τι θα μου λες. Εγώ αυτό λέω. Είναι Ηρακλής ΠΑΟΚ. Πες ότι ο Σισοκό είναι παίκτης του Ηρακλή. Είναι ο Κατσαμπής. Και στο έδινε αυτό. Με τη σέντρα να πηγαίνει προς τα έξω. Να πηγαίνει. Δώσ' το αθεόφοβε έμεσο. Εγώ το έχω πει. Έχει ξεχάσει. Και ο Γιωργάς τότε μου το έλεγε. Έχουν ξεχάσει οι διαιτητές ότι έχω να δω έμεσο. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχω δει. Έχεις δει. Πάω κάρι στο κύπελο.
Και έχω δει. Ένα στα 100, εντάξει. Ναι, κατάλαβα, έχω δει και ένα Ηρακλή Αναγέννηση Καρδίτσα. Αυτά είναι. Ένα Ηρακλή Αναγέννηση Καρδίτσα. Ποιο είπε ένα Παναγιώτη? Τώρα στο κύπελο πάω Κάρι. Στο κύπελο πάω Κάρι. Δεν το θυμάμαι και καλά. Ναι, τέλος, ναι το φετινό λε. Ναι, ναι, φετινό. Ναι. Άντε να έχω δει και ένα στην Κίνα και ένα στη Σαουδική Αραβία. Ρε παιδιά, υπάρχει έμεσο. Δώσ' το έμεσο. Εσείς και πάνε λίγο, τα έχει πει όλα ο Κλάιβ Τόμας, ο μεγάλος Βρετανός διαιτητής. Νομίζω ότι ο άνθρωπος ήταν ο αλός. Νομίζω, είναι γερός να είναι. Ζει, πρέπει να ζει ακόμη. Δεν ξέρω, να είναι γερός να ζει. Λέω ο Βρετανός γιατί είναι, δεν θυμάμαι αν είναι Άγγλος ή ο αλός. Νομίζω ότι ήταν ο αλός, ο Κλάιβ Τόμας. Ο καλός διαιτητής πάει by the book. Ο διαιτητής που ξεχωρίζει πάει by the spirit. Πάει με το πνεύμα. Ποια είναι η μία ομάδα, ποια είναι η άλλη, ποιο είναι το φαβορί, ποιο είναι το παιχνίδι που αγαπάει να παίζει. Δηλαδή αυτό τώρα τι έκανε. Σου λέει βάλ το και μετά παίξε το παιχνίδι σου. Ξέρουμε ότι η Λίβερπουλ είναι θανάτου. Χτυπάω ξύλο για να και θάνατο. Με το καλημέρα. Στον εφηδιασμό. Η Τότεναμ, ας πούμε αυτό, δεν ξέρει να το παίζει καλά. Η Τότεναμ το παίζει καλά. Η Λίβερπουλ το παίζει δύο φορές καλύτερα. Οπότε σου λέει, κάνε και το 1-0, το 0-1, γιατί το σπίτι το έχει τότε να. Κάνε το 0-1 και μετά πέτσε το κόμψα του. Η κάθε φάση μύριζε στον εφηδιασμό, έλεγε γκολ είναι τώρα. Λογικό είναι. Τέλος πάντων, θα διαβάσουμε, καταφθάνουν μηνυματάκια. Χαιρόμαστε που βλέπουμε και κοπέλες, για κορίτσια, γυναίκες, για ντρόπια. Καλά, εννοείται δεν σχολιάζω τώρα πια το είδος αυτό. Εδώ πέρα μαζεύουν τα ελληνικά, τα γκρουπ μαζεύουν 800 κοριτσάκια. Η ατμόσφαιρα σου άρεσε. Η ατμόσφαιρα. Καλή, εντάξει, δεν υποθύμησα κιόλας. Καλή. Καλή, εντάξει, καλή. Καλή. Απογοητευτική για μένα. Ναι, εντάξει, εκεί. Παναγιώτη, καλή. Δίκιο, στα πλαίσια του σήμερα. Στα πλαίσια του σήμερα, εντάξει. Και θέλω να ρωτήσει κάποιο, ρε παιδί μου, ο οποίο γνωρίζει όμως, όχι να κάνει εικασίες, έτσι. Θέλει να πάρει εισιτήριο διαρκείας για τη Λίβερπουλ ή για την Τότεναμ ή για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μεγάλα κλαμπ, έτσι. Πώς μπορώ να πάρω, ρε φίλε. Άστο, Παναγιώτη. Ναι, εντάξει. Για άλλη μέρα, άστο. Σκότωμα, πάει. Έχουμε τώρα από αύριο έχει δυσκολίες. Άστο. Ωραίο, καλό άστο από αύριο. Σημείωνε, χαρά. Σημείωνε, ναι. Όχι, σημείωνε. Ναι, τα γράφω προφέρω, στο μυαλό μου. Δεν το σημείωσε. Το άλλο το μυαλό. Τι είχαμε πει προθέσει. Για το τέτοιο, για το. Ρίτιμα. Λοιπόν, τρεις μονές προσκλήσεις. Dropkick Murphys στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο αύριο Τρίτη. Συν συλλεκτική αφίσα της περιοδίας τους. Αρκεί, πολύ απλά, αρκεί, αυτό λέμε, αρκεί να είσαι εκεί για να δεις το γκρέμισμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις live, αποστολή στο 54526. Θα πάμε στο Ματζούκι, μισό να τελειώσω λίγο Χρήστο, κάτι που θέλω να πω. Πάμε στο Ματζούκι. Α, συγγνώμη, και ο Ματζούκι ο Γιώργος, μην το ξεχάσω, δεν ξέρω όσοι είναι εδώ της επιχείρησης, επειδή είμαστε χορηγοί, να πάρουν τα εισιτήριά τους από τον Λίμπερο. Οι ακροατές της Παρασκευής και αυτοί που θα βγάλουμε σήμερα μπορούν ήδη να έρχονται από τώρα, Λέοντος Σοφού 18, έκτο όροφο, για να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους. Και να διαβάσω λίγο, Γιώργο, συγγνώμη παλικάρι μου, γιατί είναι εκπομπή τώρα, τι να κάνουμε. Συγγνώμη γιατί δεν ακούνε πολύ και δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα. Και θα φάω ξύλο εγώ από την High Priority, όχι εσείς. Κώστας Χριστόπουλος, Θεόδωρος Χατζίδης, Γιάννης Στάθης. Μπορείτε να έρχεστε ήδη τώρα από εδώ, το Λίμπερο. Λέοντος Σοφού 18, έκτο όροφο. Κώστας Χριστόπουλος, Θεόδωρος Χατζής, Γιάννης Στάθης. Πάμε στο Γιώργο Ματζιούκη. Καλημέρα ξανά. Γιώργο, ναι. Καλημέρα. Πάμε, Γιώργο. Ναι. Στις 7 σήμερα το απόγευμα, ιερός ναός της Αναστάσεως του Κυρίου εκεί στη Θέρμη, στα μεγάλα τα κημητήρια. Α, ναι. Σε αυτά που είναι, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Αυτά είναι Αναστάσεως του Κυρίου, δεν είναι της Θέρμης. Όσοι μέσα στη Θέρμη. Ναι. Αυτά που είναι στον δρόμο προς τη Θέρμη, μπράβο, στην οδό Καζαντζίδη, απέναντι τα λουλουδάδικα. Έτσι, που είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλα. Μπράβο. 7 η ώρα σήμερα, 7 η ώρα σήμερα. Ναι, ναι, μία η ώρα τα ξημερώματα, ουσιαστικά μία ώρα μετά την ανάρτηση που έκανε, που σας είπα νωρίτερα. Ναι. Μία η ώρα τα ξημερώματα ένιωσα διαθεσία. Ανακοπή, προφανώς δεν προλάβανε να κάνουν κάτι. Και είναι, για να απαντήσω και σε αυτό που λέγαμε πριν, Μάριε και Παναγιώτη, είναι 45. 45 το 1974 έχει γεννηθεί. Τώρα μίλησα και με τον Άκη το Στολτίδη, πριν από λίγο, που ήταν πόσα χρόνια μαζί. Ναι. Και αυτός, εντάξει, όπως όλοι, εντάξει,
Δύσκολα πράγματα, πολύ δύσκολα πράγματα. Ναι. Πολύ δύσκολα πράγματα. Ναι. Θεωρώ για μένα όσοι Ηρακλειδείς μπορούν πρέπει να είμαστε εκεί. Να πούμε το αντίο στον Γιώργο Δοξενίδη. 7 η ώρα στα κημητήρια Αναστάσεως του Κυρίου στον δρόμο προς Θέρμη. Έτσι. Αυτό. Ωραία. Ναι. Ωραία, Γιώργο. Γιώργο, πάνω. Γιώργο, μην ξεχάσεις να πάρεις από εδώ την πρόσκλησή σου. Από εδώ, το απόγευμα. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, αγόρι. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ωραία, Τζόρτζ. Καλημέρα. Πάμε, Χρήστα, συγγνώμη. Α, με κάποια μηνυματάκια, ετοιμαζεύονται πάρα, πάρα πολλά. Καλημέρα, West Camus. Λοιπόν, άλλη μία φορά το μήνυμα του 833. Όχι, δεν το βλέπω. Εντάξει, όταν ρεγατάκια του Βρωμολίμανου, άστο, εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρες. Κρίμα για τα παιδιά της Τότενα. Εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω. Ρωτάς, είναι τελεία. Μπερδεύτηκες. Το χέρι αυτό δεν ήταν όπως. Δεν ήταν όπως και του Κάνιας στον τελικό. Ή δεν ήταν όπως και του Κάνιας. Λογικά είσαι ερωτηματικό. Γιατί το και, όταν βάζεις το και, το σύνδεσμο και εδώ πέρα, πάει η ερώτηση. Μάλλον αυτό θα πεις. Οκ, okay, μπαίνεις 007, να είσαι καλά. Ρωτάει. Εγώ για μένα. Όχι. Δεν είναι ίδιο. Δεν είναι ίδιο. Του Κάνιας είναι πιο καθαρό. Του Κάνιας είναι πιο καθαρό. Στέλλα, καλημέρα. Ιωάννη, καλημέρα. Όχι, αλήθεια είναι. Ο 507, ο Αντώνης Κασάνδρου λέει. Καλημέρα. Οι παοκτσίδες ψηφοφόροι μοιράστηκαν στον πρώτο γύρο σε 3 υποψηφίους. Στο δεύτερο γύρο σε έναν και είδαμε ποια είναι η αναλογία στην πόλη. Άρα μου λες φίλε ότι βγάζεις δήμαρχο μόνο με βάση... έπαιζε δηλαδή παοκάριστη χθες και οι παοξίδες όλοι ψηφίσαν τον Ζέρβα και οι αριανοί όλοι ψηφίσαν τον Ταχιάο. Δεν υπήρχαν δηλαδή ούτε κόμματα στη μέση, ούτε πολιτική. Δηλαδή, την πρώτη εβδομάδα δεν υπήρχαν όμως ρε φυσικά και υπήρχαν. Υπήρχαν ναι. Άρα μου λες ότι η γιαγιά που είναι 82 χρονών και πήγε και ψήφισε χθες ήταν ΠΑΟΚ, Ζέρβας. Όχι. Η Γριά Ηρακλής. Α, συγγνώμη, το είσαι. Σωστή παρατήρηση, Μάριο. Χίλια μπράβο στους αριστερούς Ηρακλειδείς που κάναν χθες κάποιοι προς Θεού. Άρα η Καλαμαριά είναι κυτρινόμαυρη. Που κάναν την υπέρβαση. Χίλια μπράβο στους αριστερούς Ηρακλειδείς που χθες κάναν την καρδιά τους πέτρα και κάναν την υπέρβαση. Παρ' όλα αυτά και οι δύο δεξιοί ήταν, Μάριο. Και ο τρίτος και, Ζέρβας, και αυτός δεξιός είναι. Ο Ζέρβας, υπάρχει Ζέρβα, λοιπόν μια πρόκληση για το λαό του ΠΑΟΚ. Για το λαό του ΠΑΟΚ υπάρχει μια πρόκληση εδώ μπροστά. Ποια είναι αυτή? 7 Ιουλίου ναι. Όλοι ψηφίστε το ΣΥΡΙΖΑ. Ή μάλλον όχι. Σωστό. Βγάλτε τον Κυριάκο Κυριάκο, τον φίλο μου τον Κυριάκο, πρώτο σε ψήφους στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΞΑΚΙ το άρρωστο, βάζει με το ΚΙΝΑΛ. Πάτε λοιπόν εσείς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Άλλο τέτοιο. Θα υπάρχει το ΚΙΝΑΛ. Τι σημασία έχει, ρε φίλε, εσύ ΠΑΟΚ θα ψηφίσει. Γιατί τώρα χθε ζήτησε Ζέρβα ψήφισε. ΠΑΟΚ δεν ψήφισε, αυτό δεν λέτε. Λέτε εσείς. Πρώτο σε ψήφους ο Κυριάκος. Πάει και αυτό το κάστρο. Δήμαρχος ΠΑΟΞΙΔΕΣ, πάει και αυτό. Συγγνώμη, άκου λίγο, άκου να σου πω. Άρα, Αλέξανδρο το κέντρο. Άκου να σου πω. Αυτός που είναι τώρα είναι πιο ΠΑΟΚ από το Ζέρβα. Ποιος, ποιος. Μπουτάρης. Άντε, ναι. Στις πράξεις του. Α, στις πράξεις, ναι. Και ετοιμάσου τώρα. Αυτή τη στιγμή, αριανός δημαρχός έβαλε σημαία του ΠΑΟΚ στο Δημαρχείο. Ετοιμάσου τώρα ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ να βάλει του Θεού του πολέμου. Άντε, ωραία, μπράβο. Σε παραδέχομαι. Ετοιμάσου. Μία μουσική ανάσα, Χρήστο. Επίσης θα δείξω ένα βιντεάκι στο Μάριο και στο Παναγιώτη, οι οποίοι δεν βλέπουν, όσοι είναι φίλοι μου στα Facebook, παιδιά, αυτά πείτε βλέπουν. Μας, αν ξέρει κάποιος, ναι, τι βαθμό έδωσε. Ορέστη, καλημέρα, το είδα παλικάρι μου, για τον Γιώργο το, μου το στείλαν κι άλλοι, γιατί δεν το έλεγα, απλά το είπα. Δεν υπάρχει ο βαθμός, Μάριο. Ναι. Αν υπάρχει βαθμός, δεν υπάρχει. Τι έδωσε ο κύριος Βασάρας στον 9. Ταβίδη Σκότωμα. 9. Να, αυτό να ξέρουμε λίγο. Λοιπόν, Μάριο, για δες εδώ πέρα. Δεν ψηλε. Βιντεάκι, πού πλημύρα, μπορεί να είναι αυτό. Πλημμύρα βλέπω, στον Ξαρχάκο είναι αυτό. Ναι. Δες, Μαρία, δες τα νερά, Μάρια, δες το ποτάμι που υπάρχει, βλέπεις. Βαθύλακος. Παραθαλάσσιος βαθύλακος, φίλε. Χθες, χθες. Παιδιά, κάνει μπάνιο ο Χριστάκος, το πουλέν μου, φίλε, ο γιος του Χρήστου. Δες το νερό που είναι, δες τα καθίσματα και τέτοια, δες. Κάτσε, χθες είναι αυτό. Χθες. Τι ψηφίζεις, τι ψήφισες. Αυτόν που, όχι αυτόν που, αυτόν που ήρθε, όχι αυτόν που έφυγε. Εντάξει, ωραία, ωραία. Εδώ ψηφίζω, ρε Βλάξ. Όχι, λέω, αν δεν είσαι η Κατερίνα εκεί. Άρα δεν είναι καθαρή η υπόνομη, έτσι. Τι? Δεν είναι καθαρή. Καθάρισμα. Θέλουν καθάρισμα. Καθάρισμα. Καθάρισμα, ρε φίλε. Εδώ πρέπει να κάνουνε. Και άμα δεις απ' έξω τότε τη Λασπούρα, παιδιά. Είπαμε εκλογές είχε χθες και τα λοιπά. Πολύ ωραία, βγήκατε καινούργοι τώρα. Έφυγε αυτός που έχει πλημμυρίσει το βαθύλακο. Ήρθαν οι άλλοι. Λίγο προσοχή. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα. Τι θέλω να πω, παιδιά, όποιος, δεν κάνω πλάκα, υπάρχει δικηγόρος που μπορεί να κάνει καταπληκτική απίστευτη τιμή.
Για όσους μαγαζάτορες θέλουν να κάνουν μήνυση στον Ταμίρη Σκόμινα, δεν κάνω πλάκα. Είναι σοβαρό, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Δικηγοράρα κιόλας, έτσι. Ναι. 40 ετών, δεν κοροϊδεύω. Να κάνετε ετών. Μήνυση για διαφυγόντα κέρδη στον Ταμίρ Σκότωμα, ο οποίος σκότωσε τα μαγαζιά το βράδυ του Σαββάτου. Τόσο μα τόσο απλά. Γιατί τα σκότωσε, ρε φίλε. Μήνυμα. Τρεις βοτκίτσες είπε, μια χαρά ήμουν. Ο 507 λέει, σαν σήμερα έφυγε ο Κάσιους Κλέη. Χτες πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάποιος Άντι Ρουίθ. Αν αυτός είναι πυγμάχος με τέτοιο σώμα, μπορεί και... Μπορεί και ο Χρύσανθος. Μπορεί και ο Χρύσανθος. Να γίνω πυγμάχος εννοεί. Ναι, δεν του βγάζω. Συγγνώμη λίγο. Και εγώ λίγο μπερδεύω. Λίγο χάθηκα. Εντάξει, δεν έχετε το επίπεδο το δικό μου και δεν το καταλαβαίνετε. Είμαστε λίγο σωστό. Αυτά, ο 844 ναι. Που μου έστειλε το μήνυμα Ασλαμά Πονάς και φταίει ο Γερμαναράς λέει είμαι Άρης και Λίβερπουλ. Φίλε, πρέπει να ξέρω Άρης και Λίβερπουλ τουλάχιστον 1.100 άτομα. Ωραία. Πρώτον λέει, είμαι Άρης και Λίβερπουλ. Πρώτον ναι. Αυτό. Και δεύτερον, εσένα η τέταρτη. Αυτό είναι ωραίο, μου αρέσει. Εσένα οι τέταρτοι διαιτητές σήκωναν ημερολόγια αντί για καθυστερήσεις. Ναι. Μην μιλάς. Ναι. Βασικά όλα αυτά γίνανε από ένα ματς. Που σήκωσε 7 λεπτά, το θυμάσαι ποιο. Ποιο? Το ματς είναι όμως σταθμός. Κερδίζετε 2-1. Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Sheffield Wednesday, Manchester United είναι 1-0. Και σηκώνει χρόνο 7 λεπτά. Είχανε γίνει όμως, φίλε. Είχανε γίνει. Ήταν κάτω οι άλλοι 30 λεπτά. Βέβαια. 1-1 με κεφαλιά ο Steve Bruce στο 93. Και 1-2 στο 97. Ποιος? Lee Sharp. Ο Steve Bruce. Ο Steve Bruce. Με κεφαλιά. Πάλι, ναι. Με κεφαλιά. Μήπως Steve Bruce είχε βάλει και εκείνο τον γκολ που πέρα. Που... Όχι, Steve Bruce δεν είχε βάλει. Τότε είχε βάλει ένα γκολ μέσα στο Old Trafford. Ένα μέτρο μέσα από τη γραμμή. Και στέλνει επιστολή. Και γελούσατε, χασκογελούσατε. Στέλνει επιστολή ο παδός, δεν θυμάμαι ποια ομάδα. Ναι. Στο περιοδικό 90 Minutes. Ναι. Και τι λέει. Τι λέει για μένα. Έχω μία ιδέα. Το περιοδικό σας να μετονομαστεί 97. Σε 97 Minutes. Φανταστικό. Ο Μάριος Σλαμής καλωσορίζει τον Αντώνη Γκάτζιο στην οικογένεια του Ολαμπαοτάρη. Ο Αντώνης Γκάτζιος, βοήθησε με λιγάκι το παλικάρι. Αντώνης Γκάτζιος. Συνάδελφος, φίλε. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα Αντώνη. Καλή πορεία στο. Ο οποίος πλέον είναι κομμάτι του Λαμπαοτάρη. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Είναι το πρώτο του blog. Έφαγε το σταμάτη μου, ρελί. Ναι. Γιατί εγώ δεν καλημερίζω, ρε φίλε. Γιατί λέω τον Μάριο μόνο. Γιατί ο Μάριος διάβαζε και λεωφόρο. Μικρός γι' αυτό. Μικρός. Γεια σου, Αντώνη. Καλό ξεκίνημα. Καλό ξεκίνημα. Καλό κουράγιο όσο. Το λέω το παιδί ρεαλιστικά. Ο Αντώνης είναι ένας κορυφαίος ρεπόρτερ. Ναι, όταν είναι, ο Αντώνης είναι, το ξέρω πάρα πολύ. Ναι. Όταν είναι να φύγει ο Αντώνης, με τον Σαλαμέ μαζί τον Αλέξανδρο. Όταν ήταν να φύγει ο Αντώνης, πες μου το πούμε για δύο. Γιατί να μην το πούμε. Όταν να φύγει ο Αντώνης. Γιατί εσύ θεωρείς ότι έχοντας συνεργασίες. Κοίταξε Μάρια, έχω πάρα πολλές συνεργασίες που ξεκίνησαν και που τελείωσαν. Συγγνώμη, εκατοντάδες. Κάνει εδώ στο Λίμπερο, έτσι. Στο Λίμπερο κάνει κανονικά. Γιατί λέω, τον διώξαν, βρίστηκανε, αλλά είναι εδώ. Δεν το κατάλαβα. Ούτε παιδεύτε. Βριστήκαμε, ούτε τον διώξαμε. Όχι, αυτός έβρισε. Ναι, εντάξει, okay. Ούτε με έβρισε. Ναι. Γιατί είπε κανένας ότι σε έβρισε. Ο Μάριος, μια από τις γνωστές μπούρδες του που λέει. Αυτά τα λες και παρά έξω. Όχι. Νόμιζα το Λακαμά. Καλούλης, είναι... okay. Μην νομίζεις. Τι είναι? Καλούλης. Κάθε ένα λεπτό σε λέω Λακαμά, να ξέρεις. Ναι. Μην ξέρω ότι είναι βρισιά. Αν το πεις θα σε κάνω... Μίστερ Γκόλντ έχουμε μαζί μας. Προσενημέρωσης, εγώ με το Σταμάτη. Σε πάει Σταμάτη. Οι οποίοι είμαστε 25 χρόνια φίλοι, 23 χρόνια φίλοι. Μπορεί να έχουμε πει πιο πολλές φορές με το Λακαμά ο ένας τον άλλον παρά με το όνομα. Ναι. Πολλές περισσότερες φορές. Χαιρετίσματα στον επίσης κορυφαίο ρεπόρτερ Σταμάτη Μουρελή. Σικές μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του Βάου, delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Τρεις πίτσες κανονικές 78 εκατοστά, μόνο 10-50, τεράστια προσφορά από τη Mr. Gold. Είτε μπαίνει σικές, είτε νέα πολιτεία, μπαίνει λόγιο, είτε πολύ κλιμετέρο, είτε στο κέντρο, μπορείς να παραγγείλεις στο 62-85-86. Αχ, πώς είναι πιο καθαρό ρε του Κάνιας που φεύγει από τα δικά του πόδια η μπάλα, κοντράρει στο σκαμένο. Σκαμένος? Ο Μάνταλος. Φίλε, μπορείς να σταματήσεις να ευνοείς την επικοινωνία. Ναι. Χτυπάει ξανά στο πόδι για μένα. Κουτραδόρων. Για μένα. Εγώ το είπα. Χτυπάει ξανά στο. Και εγώ το λέω. Ότι πιο... για μένα. Χτυπάει ξανά στο πόδι του Κάνιας και μετά στο χέρι του. Ναι. Όπως άνοιξαν κουβέντα οι γάβροι για μπάλα και φάγαν τρία. Καλά αυτά τα τρία με αυτές τις συνθήκες που τους βάλαν εκεί. Στην Τούμπα. Δεύτερο γύρο τώρα, μάτς. Ποιο λέει. Για μπάλα κουβέντα ο μόνος που σου άνοιξε είναι ο Αριανός που ήρθε και σε πάτησε μέσα στην Τούμπα δύο φορές. Έτσι και οι Αριανοί άνοιξαν κουβέντα για οπαδικές εκλογές και φάγαν 67% στο κεφάλι. Η πόλη κέρδισε χθες γιατί έβγαλε έναν άνθρωπο χωρίς βρώμικο παρελθόν. Με νέο μυαλό. Περίμενε. Χωρίς βρώμικο παρελθόν. Ναι. Αυτά τα λένε. Ναι.
Ήταν ακόμα ο τύπος είναι ο οποίος έχει κατέβει το 2015 ναι. με Νέα Δημοκρατία. Πάλι, σοβαρά. Και επειδή το ανοίγετε, απλά ξέρω ότι είστε ψεύτες παραδοσιακά και προπαγανδιστές, αλλά ποιον ψήφισε ο Ζέρβας, ποιον στήριξε ο Ζέρβας στις εσωκομματικές της Νέας Δημοκρατίας το 2015. Χαμόστε, Χαλκιδική Μάριο. Ποιον ψήφισε ο Ζέρβας και στήριξε. Τι? Με αυτόν τον καιρό πιο μη φεύγει, μη φεύγει, μη παρασύρεσαι. Βλάξ! Βλάξ! Την είχα προ τα εκεί. Ποιον? Έθνικ. Ξανά, ποιον ψήφισε ο Ζέρβας. Και στήριξε τι εσωκομματικές τη Νέα Δημοκρατία. Άντε, πε μα, εσύ, να ξέρουμε, να μάθουμε τώρα. Άντε, πε μα. Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τον. Πώ το λένε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Αυτόν που βρίζεται, υποτίθεται. Αυτό το θεωρεί βρώμικο παρελθόν. Όχι. Ναι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να λες ότι είναι βρώμικο παρελθόν ναι. ο δεξιός και ναι, ταχιάος. Και αυτός που ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ναι. να λες ήταν ακομμάτιστος. Τον τιμωρήσαμε στον πρώτο γύρο των εκλογών. Η αλήθεια είναι ότι ο Ζέρβας τον τιμωρεί. Γιατί ο Ζέρβας που, που είπε στο Open που είπε εμένα δεν με πήρε τηλέφωνο να μου δώσει χρήσμα ο αρχηγός κόμματος. Ναι, είναι ναι. το τηλέφωνο που περίμενε ο Ζέρβας. Ο Ζέρβας βγήκε επειδή είχε ένα γραμμάριο παραπάνω αιχμή μπροστά από τον Ταχιάο στη σχολή που έκανε ο Μπουτάρης. Αυτό του αστού του κέντρου, του πιο κοσμοπολίτη, ο Ζέρβας του πιο ωραίου, γιατί, του πιο στυλάτου, γιατί τον έβαζε νέο παιδί. Ο Ζέρβας βγήκε γιατί όλα τα μέσα στη Θεσσαλονίκη τον έπαιζαν 500. Γιατί η Φόρτσα, η Φόρτσα βγήκε πρωί-πρωί. Ας τη Φόρτσα. Δεν γυρνάμε στα παλιά. Η καρφίτσα τον Κισίλιο έσπρωσε. Σε επηρεάζει ρε Μάρη στην ψήφωση αυτό το πράγμα, σε επηρεάζει. Όχι εμένα. Όχι. Εγώ πιστεύω 8-10 δεν του επηρεάζει. Όχι, του επηρεάζει. Αυτό που είναι να ψηφίζει, φίλε, δεν θα το ψηφίσει. Τότε γιατί γράφουν ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Ο Ορφανός ήταν πρώτος. Σε ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις. Πρώτος έβγαινε ο Ορφανός. Σε ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις. Η μοναδική αθλητική εφημερίδα της πόλης. Ποιον. Το Χίλιο έσπρωξε. Ποιον. Το Ζέρβα. Άρα όχι. Τον έσπρωξε η Φόρτσα. Τον έσπρωξε το Πετροσπάκι. Όλοι παίζανε Ζέρβα. Ο Ραπτόπουλο Ζέρβα. Αυτοκτονούν δηλαδή αυτοί. Όταν η συντριπτική πλειοψηφία είναι άριζε φίλε στην πόλη. Αυτό επίση είναι ο μικρό κόσμο ο αθλητικό. Ο δικός μας. Χαζοί επιχειρηματίες. Όχι καθόλου χαζοί επιχειρηματίες. Και στην τελική, να σου πω κάτι, όλοι αυτοί που πανηγυρίζουν τώρα ναι. δεν ξέρουν ότι ο Ζέρβας με τον Ταχιάο. Εγώ δεν πανηγυρίζω για κανένα. Γιατί κακό μόνη μου καλό. Πατρίδα είναι τα παιδικά μου χρόνια. Κατάλαβε γιατί ναι. μου χρυζάνε. Τώρα εσύ τι λες εσύ. Ο Ζέρβας λοιπόν με τον Ταχιάο, σας λέω εγώ. Ναι, 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 ναι. Ειδικά αν βγει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα είναι αγκαλιά. Άντε, μπράβο, για να δούμε. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου όπτικο. Αγκαλιά! Μπράβο, μπράβο. Ντυμένη στα μπλε. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου όπτικο εξπρές. Στον πρώτο που θα απαντήσει σωστά, ποια είναι, τι κοινό έχουνε ο Χάρι Κέιν με τον ποδοσφαιρικό Άρη φέτος. Εύκολο. Έτσι. Εύκολο, ρε φίλε. Ο Χάρι Κέιν με τον ποδοσφαιρικό Άρη φέτος τον Άρη. Ναι. Έτσι. Ο Χάρι Κέιν γενικά. Ο Χάρι Κέιν γενικά. Γενικά, όχι χθες. Όχι προχθές. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Σε σημαντικά παιχνίδια ναι. αδικούνται από τη διαιτησία. Μπράβο. Τα γυαλιά έκλεισε ο διαγωνισμός. Πάνε στον Χρήστατο Τσαλτίνο. Έτσι. Θα πάρει την απάντηση μετά. Τσαλτίνο. Ο Ρόκι Έριξον. Α, είναι. Έφυγε ο Ρόκι Έριξον. Ποιο είναι αυτό. Ωραία, φίλε. Τεράστια μορφή του Ρόκι Εντρόλ. Ρόκι Εντρόλ. Γι' αυτό το λέγανε Ρόκι. Ποια Λίβερπουλ και ποιο Ζέρβας. Από το ροκ βγαίνει ναι, το ροκ. Γεγονός του τριημέρου ήταν ο θάνατος του Ρόκι Έριξον. Ναι. Μας ενημερώνει ποιος άλλος, ο Αριανός Ράκερ 472. Να σε καλά, ρε παλικάρι μου, δεν το ήξερα. Το ροκ είναι το όνομά του το κανονικό ή παρατσούκι. Καλά, είναι το άλλα, εντάξει, τώρα είναι πειραγμένα. Ναι. Ρόκι Έριξον, μάλιστα. Τεράστια μορφή. Εδώ, καλημέρα, καλά, Γέστε, περίμενε λίγο, περίμενε να απαντήσω το Γέστε. Καλημέρα, α, αυτό το διαβάζω. Θα το διαβάσω πρώτα. Καλημέρα, παιδιά. Ο Γέστε 7, έτσι ο παδός του Ολυμπιακού και της United από τη δική Θεσσαλονίκη λέει. Καλημέρα, παιδιά. Τον θυμάστε τον Λισάρ Πανάγο. Δεν ξεχνά ότι βλέπατε συνέχεια την πλάτη του. Σκόμινε, εσκόμινε. Άρα, κακοπύρι, ποια πλάτη του Λισάρ να δω, ρε. Κουτό έκανε. Για πλάτη ρε, που έβλεπες τον Αλκρίς. Αλλά θυμηθώ, το έχεις θέμα. Ο θρύλας, ένας από τους θρύλους της Λίβερπουλ. Ολυμπιακός και United. Ναι, ένας από τους θρύλους της Λίβερπουλ εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με το κύπελλο πρωταθλητών ομάδων Ευρώπης και από δίπλα ήταν ένας θρύλος της Τότεναμ. Πού ήταν ένας θρύλος της Τότεναμ, ρε φίλε. Και εμφανίστηκε αυτό εδώ. Μη σκοτώνει το εδώ, να γίνει πόλεμο. Μην το σκοτώνει. Μετά για αυτό. Νομίζω ότι το έχει θέμα. Έτσι, μην το ξεχάσουμε. Μπορεί να είναι και θέμα υγεία και πολλά. Κάτσε ρε, από 10 από ποδοσφαιριστές δεν μπορεί να βρει ένα. Και η μετακίνηση, εντάξει, πολλά είναι. Αυτό είναι. Εγώ χάρηκα που ήταν Ledley King. Χάρηκα. Τον γνώρισα κατευθείαν το όνομα, με το όνομά του κόλλησε. Ομάδα που κεντούσε, φώναξε αμυντικό. Ομάδα που κεντούσε, φώναξε αμυντικό. Ωραία. Ναι.
Πριν πάμε στο break. Σαράπ. Ζέρβας. Ψάχνετε αξιόπιστη κόλλα για τα καινούργια πλακάκια? Η Ιζομάτ ΑΚ20, νούμερο 1 σε πολλή σκόλα πλακιδίων στην κατηγορία της, από την Ιζομάτ φυσικά. Συνδυάστε τη με ένα υψηλής ποιότητας και αντοχής αρμόστοκο, όπως ο Multifil Σμάλτο της Ιζομάτ, στην απόχρηση αρεσκία σας και έχει το κεφαλάκι σας ήσυχο, τόσο για την αντοχή όλης της εφαρμογής των πλακιδίων σας, όσο και για το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break. Άμα την επιστροφή μας, αφήστε μας 2 λεπτά. Έτσι, για κάποια μηνυματάκια, γιατί μαζεύονται πολλά. Βλέπω και δεν είναι καλό αυτό. Έτσι. Αφήστε 2-2,5 λεπτά και μετά καλέστε. Ή να ξέρετε βασμένοι ότι θα περιμένετε. Στο 2310-287-888. 3 μονές προσκλησούλες για το πάρτι των Dropkick Murphys, των περήφανων Μασαχουσετέζων, αύριο το βράδυ στο Βελίζον Κέντρο. Συν συλλεκτική αφίσα. Οι νικητές της Παρασκευής μπορείτε να έρχεστε από εδώ, τώρα, από τώρα μέχρι και τις 9 απόψε. Ή αύριο το πρωί από τις 10 μέχρι τις 9, αύριο το βράδυ. Λέοντος Σοφού 18, έκτο όροφο. Μην περιμένετε, δεν θα είναι τα όνομα σε guest list. Και βγούμε ψεύτες εμείς, έτσι. Εδώ είναι οι προσκλήσεις, τις έχω εγώ, θα τις αφήσω στον ηχολήπτη. Και θα πηγαίνει από ηχολήπτη σε ηχολήπτη θα πηγαίνουν οι προσκλήσεις. Οκ. Okay. Λέοντος Σοφού 18, έκτο όροφο. FM Γρόνο Τεπώνιο δίπλα live, αποστολή στο 54-526. Γεια σου ρε 472. The Rocky Erickson Horror Show και τέτοια. Είχε έρθει και στο Μήλο, ε. Στο Μήλο δεν είχε έρθει. Στο κλαμπ πρέπει να ήτανε. Είχε έρθει σε ηλικία 62 ετών. 61 κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά. Να είσαι καλά ρε 472. Λοιπόν, υπάρχει ένας μηνυματικός χήμαρος μόνο για το live. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε αγόρια και κορίτσια που συμμετέχετε. Dropkick Murphys, 3 μονές προσκλησούλες συν συλλεκτικό πόστερ, το οποίο θα παραλάβετε λέοντας το όνομά σας στο τμήμα merchandise της συναυλίας. Support Frank Turner, μην τον χάσετε, αξίζει πραγματικά. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα live ή Dropkick, αποστολή στο 54-5-26. Ανοίγουμε γραμμές σε 2-2,5 λεπτά από τώρα. Ρίξτε αυτό πάνω. Μαζί μας έχουμε CFD Carpets Κολοκυθάς, καθαρισμό σκαλιών, τροπέων, Λίβερπουλ, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υπολεργικά οικολογικά απορρυπαντικά. Καλέστε τώρα στο 2317-62-164 και κλείστε ραντεβού εντός 48 ώρων. Θα έρθει ο Κλοπ, θα παραλάβει το χαλί ή το παπλωμά σας από το χώρο σας. CFD Carpets Κολοκυθάς. Και η προπαγάνδα δεν έχει. Παιδιά, απίστευτο. Τέτοιο μπρόξιμο, τόσο συστημική ομάδα, τέτοια προπαγάνδα. Συστημική ομάδα. Εσείς εκεί στη Sport Time. Ναι. Που σας στηρίζω εγώ από την παλιά, από την πρώτη μέρα. Τι τώρα άλλαξε βέβαια. Yeah, αλλά λέμε. Την κάνανε εκεί. Τι πρωτοσέλιδο είναι αυτό σήμερα, ρε τι παιδιά. Τι θα κάνουν, πρωτοσέλιδο. Νόμιζα ότι είμαι, ότι ζω στην Αγγλία. Και πέρυσι κάνα για Ρεάλ. Ειλικρινά. Λάθος κάνεις, για δες το. Α, για δες το. Δες το περσινό. Πέρυσι δεν ούρλιαζε όμως για την κόκκινη του Ράμος, κατάλαβες. Τον Μπέιλ έβλεπε που σου ήταν από μακριά. Άντε ρε χαμένε τώρα στη στιγμή. Ελληνική εφημερίδα. Ναι. Το πρωτοσέλιδό σας σήμερα. Είμαστε μιλιούνια, τι δεν καταλαβαίνεις αγόρι μου γλυκό. Προσβολή. Είμαστε μιλιούνια. Είναι προσβολή για την πατρίδα μας. Είμαστε μιλιούνια. Είναι προσβολή για την πατρίδα μας. Έλεος. Του λέω πουλήσουμε κανένα φίλο παραπάνω. Γιατί αλλιώς λοιπόν, με τους άλλους. Θα πάμε στις γραμμές. Το διαβάζω. Περίμενα να έρθει ο Χρύσαφος. Για να του ρίξεις φαλιάρα στη μάπα. Το εννοώ. Δεν κάνω πλάκα. Έτσι. Δεν θέλω για μένα κούτρα. Έχει. Απάντησε του μια και καλή να τελειώνουμε. Αυτό τελευταίο φορά είναι. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Λέει τώρα πώς περίμενε το χρήσμα ο Ζέρβας. Και κατάλαβε. 1,5 μήνα πριν τα χρήματα. Μόνο ο Τσάλτ ξέρει. Ο Γκέμπελς. Τη χθεσινή σφαλιάρα την προηγούμενη εβδομάδα για το 22% του 54% της πόλης. Λοιπόν, ένα μήνυμα και πάμε. Σαν σήμερα έφυγε, το διαβάσαμε αυτό. Δεν θα προμοτάρεις κούτρες. Άμα θέλει να μιλήσει για μένα, θα στείλει μήνυμα πληρώσει. Δεν θα με πουλάς κούτρα. Ωραία. Κούρνιασες τώρα. Διαβάζω το μήνυμα ενός παιδιού. Πάρε και ένα φάσκελο εσύ. Να κουρνιάσεις τα παρέα. Πήρε και το Μάριο το ένα δάχτυλο. Διαβάζω το μήνυμα ενός παιδιού, το οποίο πραγματικά λατρεύω και σέβομαι, αλλά βγάζει τεράστιο κόμπλεξ με την Τότεναμ. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω άλλον. Περιμένουν 3 ακροατές. Τώρα θα τους πάρουμε. Πολύ καλημέρα από West Ham. Πολλά συγχαρητήρια στους Spurs για την κακοποίηση στο τόπι. Ποια κακοποίηση, είσαι τρελός.
Πάνω μου, είσαι στα πάνω σου. Να πω κάτι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος χαρακτήρισε τους οπαδούς της Τότεναμ τους αριανούς της Αγγλίας. Και του λέω, συγγνώμη, τι εννοείς? Νομίζουν ότι είναι μεγάλη ομάδα. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Ναι, καλημέρα. 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 Θωμά Τόντον. Θωμά Τόντον, οπαδός της Έλευση. Ναι. Πάμε, Θωμά. Εντάξει, για το Ξενίδη, μεγάλη στεναχώρια. Είναι μερικοί παίκτες που, επειδή ξεκίνησε από ερασιτέχνης ο, ναι, ο Ξενίδης. Ναι, ναι, ναι. Έτσι για να θυμόμαστε. Αν και τότε που είχε πρωτοπαίξει, είχαν ακουστεί διάφορα. Ότι, γιατί πολύ καλή ομάδα ερασιτέχνων τότε ο Ηρακλής. Ναι. Για τον μπαμπά του είχε ακουστεί. Ναι, ναι. Ότι με τον μπαμπά του. Να είναι, ναι. Για μένα μετά τον Ορφανίδη είναι ο δεύτερος Γιώργαρος της ομάδας. Σε πάθος και πολλά χρόνια στην ομάδα. Και έτσι για να θυμηθούμε. Ναι, με Καραΐσκο θα έβαζα. Ο Καραΐσκος επειδή έπαιξε και εθνικό. Ήρθα τον εθνικό άνθρωπο, εντάξει. Ναι, ήρθα τον εθνικό, εντάξει. Ναι. Τεράστιος και αυτός, αλλά έπαιξε 6-7 χρόνια στον Ηρακλή ο Καραΐσκος. Δεν έπαιξε πολλά. Ναι, ναι, σωστό. Ναι. Το 81 ήρθε, πότε έφυγε το 88, έφυγε. Ναι, ναι. 6-7 και δεν είναι πολλά. Απλά να θυμόμαστε και ποιος τον έδιωξε από την ομάδα. Τον Ξενίδη, τον Γιώργο. Μετά από μια ατυχή εμφάνιση που δεν έφυγε μόνο ο Ξενίδης. Στην Ξάφη, μια τεσσάρα που φάγαμε. Γιατί ήμουν και μέσα στο γήπεδο σκηνό μα. Σωστό. Σωστό. Ποιος τον έδιωξε? Πήρε ένα κύπελο με την ΑΕΚ, ξαναγύρισε στην ομάδα. Ποιος τον έδιωξε? Πες εμάς που τη ξέρουμε. Α, δεν το θυμάστε? Όχι. Είχε διώξει τρεις παίκτες μαζί, Αλεξόπουλο, Ξενίδη και Σαπουτζή. Ο Άγγελος! Ο Άγγελος. Δεν το λέτε, ρε παιδιά. Ο Άγγελος, πες τον εσύ, Θωμά. Πες, δεν κάνουμε quiz. Ο άνθρωπος που ξεφτύλει στην ομάδα χρησιμοποιώντας 4 θερματοφύλακες πάλι στο γήπεδο της Ξάφης. Στην Ξάφη 4 goalkeeper. Είναι ρεκόρ Guinness αυτό, ε. Υπάρχει που γελάει ο κόσμος. 4 goalkeeper. 4 goalkeeper. Δινόπουλο, Διλμπέρι, στο Γιάννη και... Αντί να πάρει έμπα στην πολίστα. Και έναν ακόμα τώρα που δεν θυμάμαι. Περίμενε, και το Γερμανό, ρε. Περίμενε, Διλμπέρι. Και Ράγκε. Ράγκε. Και το Δινόπουλο, το γιο του. Και το Δινόπουλο, το γιο. Ο Δινόπουλος ο παλιός, μεγάλη μου αδυναμία, τρέλα, αρρώστια, ο παλιός ο Δινόπουλος. Ναι. Στο μικρό Κώστας, θυμάσαι? Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Μου το έχει πει ακροατήσει, το ξέχασα τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, ωραία. Μπράβο, ρε Θωμά. Μπράβο, να είσαι καλά. Τον έφαγε ο Άγγελος. Επόμενη γραμμή, πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλό τον Νταλή. Καλημέρα. Νταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ, καλημέρα, καλό καλοκαίρι, Νταλή. Τι γίνεται, καλό καλοκαίρι, Μάρι. Πάμε, για σένα, Μάρι, ήταν μαύρη χρονιά, έτσι. Όχι, δηλαδή, νομίζω ότι το τελειωτικό θα έλαβε και Λίβερπουλ το πρωτάθλημα. Δεν το πήρε, δεν πειράζει. Του χρόνου, του χρόνου. Οπότε για αυτό είμαστε καλά, καλημέρα. Γιατί ο Ηρακλής πήγε μια χαρά, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα, η Λίβερπουλ δεν πήρε τίποτα, ο Άρης δεν βγήκε Ευρώπη. Μια χαρά ήταν η χρονιά για τον Μάριο. Για τον Μάριο ήταν τέλεια η χρονιά αυτό. Μάρι, πραγματικά ρε φίλε. Ναι. Υποστήριξες κάτι που κέρδισε. Το Ηρακλής τον μπάσκετ. Άστον Βίλα. Λοιπόν, τώρα Χρυσαφέ. Έλα. Να σταθούμε λίγο και στον Ταχιά, όπου ξεκίνησε μια συζήτησουλα. Βεβαίως. Δεν έχασε. Καταρχήν ο πολιτικός του λόγος ήταν Στήρος, έτσι. Εγώ δεν θυμάμαι καμιά πρότασή του. Στήρος. Δεν το λες έτσι. Απλά να σου πω κάτι. Ο Ταχιάος ήταν μια επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν της βγήκε. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν της βγήκε. Τι είπες, ότι δεν θυμάσαι καμία σοβαρή πρότασή του για την πόλη του Ταχιάου? Για την πόλη, ναι. Για την πόλη, ναι. Ωραία. Δεν θυμάμαι. Με εξαίρεση την Βόβα. Ωραία. Χρησιμοποιήσουμε την καθαριότητα. Πες μου. Μόνο αυτό. Ωραία. Πες μου του Ζέρβα, με εξαίρεση την Βόβα που εγώ περιμένω να το δω. Μείον 50 στο ΦΠΑ στα δημοτικά τέλη. Το οποίο περιμένω να το δω. Στο ΦΠΑ. Πώς θα το κάνει. Καλά, ναι. Για μένα αυτό κακώς το είπε. Στα τέλη, συγγνώμη. Στα δημοτικά τέλη, συγγνώμη. Κακώς το είπε, γιατί είναι. Άρα, νομίζω είναι ανέφικτο. Άρα, ποια πρόταση σοβαρή του Ζέρβα θυμάσαι? Άρα τι θα είναι, σαν τον Τσίπρα? Θα σκίσω τον ένφια και το τέλειο και δεν θα το κάνει μετά? Δεν μπορώ να τον κρίνω αν δεν το δω. Δεν μπορώ να τον κρίνω αν δεν το δω. Έτσι. Απάντησε μου, Ταλή, είπε κάτι. Και συμφωνώ. Δεν θυμάσαι καμία σοβαρή. Τελείως διαφορετική πρόταση για την καθαριότητα της πόλης καταρχήν, έτσι. Ποια? Δεν είπε θα ιδιωτικοποιήσω την καθαριότητα. Ούτε σε αυτό. Είπε αντιδήμαρχος καθαριότητας, θα είναι η πρώτη δουλειά που θα κάνω. Ναι. Έτσι. Και με το υπάρχον προσωπικό που αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί για διάφορους λόγους, η πόλη θα είναι καθαρή. Υπάρχει πλάνο. Ούτε ούτε σε αυτό. Νταλή μου, Νταλή μου, άκου να σου πω ποια ήταν η διαφορά. Λάθος κάνεις. Δεν είπα αυτό. Πρόσεχε να σου πω, Νταλή μου. Άκουσα να σου πω κάτι. Ο Ταχιάος βγήκε και σε κάποια πράγματα είπε αυτό ακριβώς που σκέφτονταν. Για τον Ιβάν, για την καθαριότητα που λες, για διάφορα ζητήματα. Τα οποία υπήρξε ένας ολόκληρος επικοινωνιακός μηχανισμός που τα πήρε και τα εκμεταλλεύτηκε. Από την πλευρά του Ταχιάου δεν είχε επικοινωνιακό μηχανισμό. Και να σου πω κάτι, ξέρεις που φαίνεται ότι είχε, ο Ταχιάου. Είχε επικοινωνιακό μηχανισμό. Ποιον? Ο οποίος τον κατεύθυνε λάθος, ήλε. Όχι. Με αυτό σου είχε λέω. Είχε κάποιες περιγύρες από πίσω. Δεν είχε. Είχε.
Τώρα επέτρεψε μου να ξέρω. Δεν είχε μια επικοινωνιακό μηχανισμό ο Ταχιάος και ξέρεις που φαίνεται αυτό. Στο ότι στα μέσα ενημέρωσης, όπως τα παραπολιτικά, ο Sky, το πρώτο θέμα, μέσα τα οποία δηλαδή είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, προέβαλαν το Ζέρβα πολύ περισσότερο. Κόψτε, πάμε. Φύγαμε, επόμενος. Ωραία τα λέω, όχι, δεν θα το κόψε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Έγινε, καλημέρα, καλημέρα, να σκαλά. Κατάλαβες, παιδιά, να είστε γρήγοροι γιατί θέλει πολύ κόσμο να μιλήσει. Δεν είχε δηλαδή αδικούμε τον εαυτό μας. Πόλεμο ακούτε, ο και Ζέρβας από τα μέσα της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Καθόλου. Ωραία, πάμε. Παρακαλώ. Πάμε, περιμένουν τέσσερις, πάμε παιδιά. Όνομα και ομάδα, πάμε φίλε. Και δεν υπήρχε και λόγος να έχει ο άνθρωπος, έτσι. Καλημέρα, πάμε. Και δεν υπήρχε λόγος να έχει. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι φίλε, όνομα και ομάδα. Αντώνης Παοξής. Κανονικός Παοξής. Κανονικός άνθρωπος. Ο άλλος τι ήταν, αντικανονικός, ο προηγούμενος. Θα θέλω να μην φωνάζεις επάνω στα λόγια μου. Θα θέλεις. Σαντίδη. Πάμε Αντώνης. Πειραιάς. Πειραιάς. Μία πόλη, μία ομάδα, περίπου στο εκατομμύριο, διορισμένος μόραλης, 57%. Θεσσαλονίκη. Μία πόλη, τρεις ομάδες, και το πιστεύω αυτό. Είναι τρεις οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Τέσσερις για μένα. Τέσσερις, ναι, εντάξει. Γιατί πήγαινα και στην Καλαμαριά, είμαι 62 χρονών. Mm. Έχω πάει και στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Ο Ζέρβας. Όχι διορισμένος. Ναι. Όχι διορισμένος. Ναι. Αυτό που λέγατε από τον. Από τον. Ιβάν. Ναι. Εντάξει. Δεν το στήριξε δηλαδή ο Ιβάν και ο Πάοκλες. Το στήριξε. Α. Το στήριξε παράλληλα. Παράλληλα. Φυσικά και είπε κουβέντες για τον ΠΑΟΚ, φυσικά και έχει υποστήριξη στη ζωή του τον ΠΑΟΚ και ήταν μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Ωραία, πού θες να κάνεις. 66-67%. Μισό λεπτό, επειδή είστε μεγάλος άνθρωπος. 66%. Θέλω να μην μιλήσεις. 66% από τι. Ναι, άσε να τελειώσει, και μετά ο άνθρωπος να μιλήσει. Περίμενε, να 50.000 ψήφους πήρε ο άνθρωπος. 50.000 ψήφους πήρε. Αν θεωρείς ότι 50.000 ψήφοι είναι το 66% της πόλης. Ούτε φωνάζω ούτε ουρλιάζω. Συζητάω. Ταχιάος. Διορισμένος από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. ΕΣΑΗ 50+. Τι ΕΣΑΗ. Χαρακτηρισμένος Αριανός. Πόσα πήρε κύριε Τσαλτίδη. 33,1%. Ναι. Άντε για ευχαριστώ πολύ. Για να καταλάβεις τι πληθυσμό έχει. Βγάλε πρώτο τον Κυριάκο τώρα. Τον Κυριάκο. Άσε, μην πάρει. Βγάλε πρώτο τον Κυριάκο. Όχι. Πάει αλλού. Πάει αλλού. Πάει αλλού, υπονείρω. 66% στο 35%. Άρα δηλαδή. Όχι, δεν είναι. Ρις. Άρης. Αναλογικά, Άρης, βρε. Άρης. Ωραίο Αντώνη. Γεια σου Αντώνη, τον ξέσκησες. Πολύ ωραία παρουσία, επόμενη γραμμή. Τον ξέσκησες. Καλημέρα. Καλημέρα. Να ακούτε. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα. Πρόσεξε λίγο, ο Μόραλης είναι ανεξάρτητος. Ναι, άσε να ακούγονται, εντάξει μωρέ. Δεν είναι δημοκρατία. Πάμε, περιμένουν τρεις. Πάμε. Τέσσερις πώς περιμένουν. Πάμε, καλημέρα φίλε, όνομα και ομάδα. Παιδιά, καλημέρα. Πέτρος είναι το όνομά μου, Αριανός. Πάμε Πέτρο, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Καλό μήνα. Εγώ και εγώ για πολιτικά θέλω να μιλήσω, αλλά πραγματικά θεωρώ τραγικό και είναι το πώς είναι η εποχή μας, ο κόσμος ο οποίος παλεύει κάθε μέρα ας πούμε, για το μεροκάματο, πανηγυρίζει που στους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας βγάλανε δημάρχους οι επιχειρηματίες. Δηλαδή ο Μαρινάκης είναι ικανοποιημένος, ο Μελισανίδης είναι ικανοποιημένος, βγήκε ο Βούρος, ο Αλφούζος είναι ικανοποιημένος, βγήκε ο Παπαγιάννης, Νέα Δημοκρατία, ο Σαββίδης είναι ικανοποιημένος που βγήκε ο Ζέρβας και εμείς καθόμαστε και πανηγυρίζουμε. Το Καρυπίδης έβγαλε δήμαρχο στην Καλαμαριά. Και μπράβο που βγάλαμε, αυτή είναι η κατάδια μας και μπράβο, γι' αυτό ρε, μπράβο, έχουμε, μπράβο. Παθαίνουμε αυτά που παθαίνουμε. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους, να συνεχίσετε έτσι να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι οι ήδη πλούσιοι. Εσείς καθίστε βέβαια εκεί πέρα που είστε με τα 500 και τα 600 ευρώ, αλλά να πανηγυρίζετε που βγήκε ο Χιζέρβας, που μπορεί να είναι καλός. Και τα ίδια θα έλεγα και για τον Ταχιάο, για τον Ονοφανό και για οποιονδήποτε τον υποστηρίζει ένας επιχειρηματίας. Μπράβο, ζήτω ο καπιταλισμός. Συγχαρητήρια παιδιά σε όλους. Μπράβο. Να είστε όλοι να κάθε μέρα που θα παλεύετε να δώσετε φαγητό στα παιδιά σας. Δεν πειράζει. Θα σκέφτεσαι τουλάχιστον βγήκε αυτός που ήθελε ο Σαββίδης. Το Μαρινάκης
και ο Αλαφούζος και ο Μελισανίδης. Με συγκινείς. Προσωπικά εμένα με συγκινείς. Χίλια μπράβο Πέτρο, να σκαλά πάλι κάνουμε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Αγιανός, ρε, φίλε. Καλημέρα. Επόμενη, καλημέρα. Άρης ήταν το παιδί. Καλημέρα. Έχει λόγο, καλημέρα. Έχει σκέψη. Ναι, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Ναι. Πάμε, καλημέρα, όνομα ομάδα, φίλε. Πάμε. Ξύπνα, φτάσαμε. Πρωτάθλημα, κύπελο, δημαρχείο, δήμο. Όχι. Στο Δεδροπόταμα ψήφισε Τσίπρα, καταποντίστηκες. Κώστα Ζέρβας, Τι Ζέρβας, Δεδροπόταμο δεν είσαι. Θέλει ανανέωση. Στο Δήμο του Θεσσαλονίκης είναι. Α, στο Δήμο είσαι. Κομμένα αυτά. Αυτά λες. Κομμένα αυτά. Λευτέρη Αρβανίτη, τον ακούς. Ωρε, τι γίνεται πάλι. Κάτσε, γιατί όταν έρθεις πάλι εδώ στο λίμπερο της καρδιάς μας, δεν θα σε στηρίξω, πρόσεξε. Την προηγούμενη του Κυριακή, η Δευτέρα ήταν έτσι. Ξύπνα, 7 τέτοιους έχει. 7 συμβούλους έχει ο Ζέρβας, 11 για ο Ταχιάς, θα παρακαλάς. Και 7 είναι το Πούλου 14 και 7 ο Ορφαρός 21. Πάλι δεν είχαμε. 49 είναι φίλε, 21 χάνει από το 24. Θα το κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Ο Ζέρβας θα βάλει σημαία στο Δημαρχείο. Τι. Όταν θα ξαναπέσει ο Άρης. Θα ανεβάσει σημαία. Είσαι ακόμη στο Δήμο, ανανέωσες, είσαι. Εντάξει, θέλαμε αυτό. Ψηφίζω και Δήμο Θεσσαλονίκης, ρε. Ναι. Απλώς βρήκα πιο ωραίο σπίτι εδώ που είμαι. Ναι. Στο Δεδροπόταμο. Ναι, βρε μάτια μου, καλά και το παρουσιαστικό, και το παρουσιαστικό σου είναι στο κέντρο. Εντάξει. 75% Τσίπρα ψηφίσατε. Ρε ζή. Ρε. Εννοείται, ακούς και ένα άλλο. Τώρα διαψηφίσεις Κινάλ. Κυριάκο. Πες μας το άλλο. Πρόσεξε, ναι. Άμα ήταν δεκαετία του 80 θα ψήφιζα. Α. Ε, τι. Δεν τον βγάλετε πρώτο τον Κυριάκο τώρα. Γιατί άμα ήταν ανεξάρτητος, εννοείται. Α. Πασόκ δεν είμαστε. Μάλιστα. Κάποτες. ΣΥΡΙΖΑ τώρα και ανεξάρτητοι όπου μας συμφέρει. Μάλιστα. Θα χάσεις όμως 7 Ιουλίου. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ θα ρίξω. Αυτό σου λέω, θα χάσεις. Όχι. Τι όχι. Πρόσεχε. Άσε δημοτικά, άσε τώρα τι έγινε. Άσε τώρα. Είναι αλλιώς. Α, εντάξει. Σε παραδέχομαι. Μπράβο, και ποιος είναι ο Κυριάκος, Δεν το κατάλαβα. Ας πήγαινε ανεξάρτητος, ας πήγαινε με κανένα άλλο. Μετά θα πάει. Δεν το πάμε τόσο πορωμένα εσείς αδε. Εντάξει. Εντάξει. Παλικάρι, ωραίος. Έγινε τα χαμάτα. Επόμενη γραμμή καλό. Πάμε. Καλημέρα. Ωραίος τα χαμάτα. Έλα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα φίλε. Καλαμίδας ΠΑΟΚ. Επί Καλαμίδας. Α, ο Πάος. Καλαμίδας σκέτο. Καλαμίδας. Καλαμίδας σκέτο. Τους χαιρετισμούς μου, τους θερμούς στο λατρεμένο Παπαδόπουλο. Είναι λατρεία. Γλέντα τους όσο μπορείς, φιλέ. Και απολαμβάνω. Απολαμβάνω την ήρεμη δύναμη που εκπέμπει. Ούτε στις εκλογές δηλαδή. Άλλα την προηγούμενη Δευτέρα, άλλα τώρα. Την προηγούμενη Δευτέρα με κομπολόγια ήρθαν εδώ πέρα, βγάζανε κομπιτεράκια 67% τώρα. Επειδή δεν έχω ενημερωθεί, ρε παιδιά, πόσο πήγαν τα αποτελέσματα, πόσο βγήκαν για το δημοσίευμα. 67% Στάλι. Ναι, ο Ζέρβας. Ο Ζέρβας 67% και άλλοι... το 36, φίλε. Ας ψηφίζει και η πόλη, τι να κάνουμε. Να μην πήγαινε στην Τριστίνικα για μπάνιο. 33. Όπως είπε και ο Άδωνης. Οι άλλοι 36. Όπως είπε και ναι, ο Άδωνης. Φίλε. 67 ο Ζέρβας, 36 ο Ταχιάος. Στη Δημοκρατία, το οποίο ο Ηρόδοτος, μετράνε οι παρόντες. 33 οι άλλοι, δεν ακούω, ρε παιδιά. Ναι, μιλάτε γύρω. Αφού είπες 36. Δεν είμαι και τόσο συγκεντρωμένος, ρε φίλε, για να όταν μιλάω μαζί σου, τα χάνω λίγο, καταλαβαίνεις. Δεν είσαι ο μόνος. Δεν είσαι ο μόνος, ναι. 33. Ναι. Αυτή είσαι στο κέντρο, 33 είσαι. Α, πώς είπαμε, Αντώνης το όνομά σου, Αντώνης είπαμε Μάριο. Καλαμίδα. Την Καλαμίδα τη φοράς γιατί βαρέθησε να τις κλωτσιές της ραδιοφωνικές στο Χρύσανδο, γι' αυτό, πονάς. Όχι, όχι ρε φίλε, εμείς είμαστε τόσο... Τις Καλαμίδες τις φοράνε αυτοί που τρώνε τις κλωτσιές, όχι αυτοί που τις δίνουν. Μπορεί να ρίχνει κιόλας, κατάλαβες. Οι πεθαράδες τις φοράνε τις Καλαμίδες. Μπράβο. Ντουάρτε έφερα, πρόσεχε. Ντουάρτε. Αύριο έρχεται ο Βίκινγκ στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης δυο μεταγραφές έχει κάνει, εσύ. Ξέρεις σε ποια έπαιζε, στη Χέρακλες. Ναι, παιδιά, μια ερώτηση, στον Πανηλιακό της Ολλανδίας δηλαδή. Έχει αλλάξει ο νόμος και ψηφίζει η επαρχία τώρα για τη Θεσσαλονίκη. Ωραίο, καλό. Έγινε Καλαμίδα μου. Ωραίος, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Επόμενος, Χρήστο. Α, το κερασάκι στην τούρτα το άφησε. 45.000 ψήφους πήρε. Εντάξει, ναι. Πήρε 45.000 και το παρουσιάζουν. Λες και πήρε 800. Καλημέρα στον ακροατή. 45.000 ψήφους πήρε. Καλημέρα. Ναι, ακροατή, όσοι είστε σύνολο στην πόλη, δηλαδή 20.000 είστε όλοι και όλοι, 20.000 πάτε στην Τούμπα, πάτε στο Παλατάκι, δεν πάτε προς εκεί, το κρατικό γήπεδο. Καλημέρα, φίλε. 20.000. Όσοι κατεβήκατε να πανηγυρίσετε στο πρωτάθλημα. Στοπ. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Έπεσε, τι θα κάνει ο άνθρωπος. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα.
Αυτό γιατί έπεσε. Γιατί δεν κάνει μια ζήτηση να πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα, φίλε. Πάμε στη γραμμή να βγούνε και μετά. Καλημέρα, φίλε. Ποιο του μιλάει. Ο άνθρωπο που τα μηνύματα ωραία. Ρίχνουν 9 γραμμέ από το χρόνο. Βρεάζει τα μηνύματα. Πάμε. Σετ μήνυμα, το είπα. Σετ. Δεν είπα, περίμενε τώρα. Πάμε τώρα. Μήνυμα. Το διαβάσαμε. Ναι. Προφανώ είναι η Αθηνά το Αριανάκι για το Κορδελιό. Ναι, αυτή είναι. Την καλημέρα μου. Για Ζέρβα δεν μπορώ να πω ότι είναι δεξιό. Όπου φυσάει ο άνεμος είναι, έτσι τον είπε και ο Ταχιάος, όφα. Mm. Και φυσικά αντιάρης. Yeah. Για το Λίσαρτο διαβάσαμε, το διαβρήκε ο Ρόκη Όριξον. Ναι, Γιάννης, καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο. Δεν στη λέω 130. Τι κοινό έχει ο Χάρη Κέρι με το φετινό ο Άρης. Η μεγαλύτερη του στιγμή είναι ένα χ στην Τούμπα. Και το λένε και οι τρεις του Σουμπούτεο. 7-26, ένας από τους τρεις παίρνει γυαλιά. Χ στην Τούμπα, χ στην Τούμπα, χ στην Τούμπα. Mm. Εδώ. Λέει η Αθηνά, προφανώς, μήπως είναι κανένας άλλος. Εντάξει, καλά. Δηλαδή, στις προηγούμενες εκλογές που βγήκε ο Μπουτάρης, η πόλη ήταν κυτρινόμαυρη, θέλετε να πείτε. Τότε οι παοξίδες στήριξαν Μπουτάρη. Άκουσες ποτέ κανένα παοξίδα να βγαίνει και να λέει, ρε φίλε, δεν βγάζετε δήμαρχο, δεν βγάζουμε δήμαρχο, δεν βγάζουμε δήμαρχο. Όλοι είναι Άρης. Εσείς τα λέγατε αυτά, ρε Χρυσάνθε. Τώρα τι αλλάζει δηλαδή. Ποιοι είμαστε οι εμείς. Πες μας τι ισχύει τέλος πάντων, ρε φίλε. Βγάζω παδικά, δεν βγάζω παδικά. Τη μία Κυριακή είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς. Τι μου είπες, ρε φίλε. Δηλαδή, αν ψηφίσετε το 100% πάμε στην άλλη. Αν άκουγε τις εκπομπές και διάβαζε κείμενο, ένα 20% ψηφίζει ο παδικά. Ένα 20%. Πάμε γραμμή. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι. Όνομα και ομάδα. Θανάης Πάοκ. Μπάοκ. Παναής. Θανάης. 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 Που λέμε, ναι, Θανάης. Ναι, Θανάης Πάοκ. Πάμε, Θανάη. Δεν μου έτσι χρήσανε, ρε. Να, σε πω, φίλε. Το παλατάκι είναι κρατικό. Κρατικό γήπεδο είναι τη Πηλέα, σου λένε. Το έχει χτίσει ο ελληνικός λαός. Ναι, ναι, ναι. Το παλέ, το παλέ. Και το παλέ κρατικό είναι, φίλε. Δεν τα λέτε όμως αυτά. Πώς δεν το λέμε. Το ένα είναι κρατικό και τα λεφτά τα παίρνει το κράτος από τις συναυλίες του Νταλάρα και του Βοσκόπουλου. Και το άλλο είναι κρατικό. Μήλες ψέματα, 36 στρέμματα κρατικά. Έλα γκρέμισε το. Έλα γκρέμισε το. Αυτό τι σχέση έχει τώρα. Έλα γκρέμισε το. Είπα εγώ να το γκρεμίσεις. Το Ιβανόφιον τι είναι, Χρυσανθέ. Περιουσία του Ηρακλέως. Του Ηρακλέως. Του Ηρακλέως. Σίγουρα. Ναι. Αυτός το φάνη. Το Ιβανόφιο. Θες να το φας και αυτό. Όχι, το καφτατζόγλιο. Το Ιβανόφιο και το Κατσάνιο και οι χορτατζίδες είναι του Ηρακλή. Άσου χορτατζίδες. Το καφτατζόγλιο στάδιο είναι εθνικό στάδιο. Δεν λέμε για οικόπεδα. Αυτή είναι η διαφορά σου, φίλε. Ότι το κρατικό γήπεδο εσένα το δώσανε και έχει τη χρήση και τη νομή, αν με πιάνει τι εννοώ. Και τη συναυλία του Ρουβά τα λεφτά τα παίρνει εσύ. Ενώ στη συναυλία του Νταλάρα στο παλέ τα λεφτά πάνε στο παλέ, Ρουβίτσες. Όχι στον Άρη. Ρουβίτσες. Αυτή είναι η διαφορά. Άμα κάνει ο Άρης συναυλία, πηγαίνω στο κράτος τα λεφτά. Άμα κάνει ο Άρης συναυλία, όχι, είναι της ΚΑΕ. Ο Άρης δεν κάνει συναυλία. Αλλά δεν μπορεί να κάνει συναυλία. Γιατί, εντάξει. Ενίκιο πληρώνει. Εντάξει, πληρώνει ενίκιο. Ενίκιο πληρώνει. Πόσο είναι πλάκα-πλάκα. Έλα τώρα. Πολλά. Τι έλα τώρα. Μείνε. Τι μείνε. Ενίκιο και... πληρώνει ενίκιο, ναι, τι. Πληρώνει ενίκιο. Ενώ εσύ είσαι κούτρα. Είσαι ο Μπάμπης ο κούτρα. Και σου πληρώναν κούτρα και τη ΔΕΗ. Ο Θανάης ο κούτρα. Συγγνώμη. Ο Θανάης ο κούτρα. Δεν έχω ρεύμα. Ο Θανάης ο κούτρα. Η νομαρχία το πληρώνει αυτά. Η νομαρχία. Παλιά. Η κυτρινόμαυρη. Έχει κάτι. Πολύ καλά τα είπε Θανάη. Ωραία, Θανάη, ωραία τα είπε Θανάη. Έγινε. Καλημέρα. Στο καλό. Τέλος. Πάμε σε διάλειμμα. Πλάκα, πλάκα. Α πούμε στο Ιβανόφιο αυτό είναι τέτοιο του Ηρακλή. Στο Ιβανόφιο είμαστε εμεί. Δεν περνάει κανεί. Μόνο άσλαμις. Ένα μηνυματάκι και πάμε σε break. Σίγουρα χάρηκα που το σηκώσαμε. Αλλά δεν θα με χαλούσε αν το έπαιρνε η Τότεναμ. Να σε καλά. Καλό παράδεισο στον Ρέγες και τον Ξενίδη. Υπογραφή, λατρεμένος Αριανός και ο παδός της Λίβερπουλ, λατρεμένος, απίστευτη ποιότητα και ήθος, το φιλί του Ντιέ. Δεν σχολιάζω. Αντίο στον Χωσέ Αντώνιο Ρέγες, τον οποίο κάτι... τον γλωσσόφαγα, έλεγα ότι αν πάει στον άλλο κόσμο, ναι, θα τον ρωτήσει ο Άγιος Πέτρος τι θέση έπαιζες, δεν ξέρει τι να πει. Περίμενε, περίμενε. Θεός χωρέσει τον Χωσέ Αντώνιο Ρέγες. Η πραγματικότητα και η αλήθεια που είναι πολύ σκληρή όταν κάποιος φεύγει, ναι, που την είπε ο Κανιθάρες, ναι, δεν γίνεται αποδεκτή. Ποιο τι είπε ο Κανιθάρες. Ο Ρέγες έτρεγε με 237. Ναι. Φυσικά και κανένας δεν χαίρεται που σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Ναι. Και είναι με βέβαιος ότι ο Κανιθάρες ήταν και συμπαίκτης κάποια στιγμή, λυπάται κιόλας. Αλλά λέει την αλήθεια ο Κανιθάρες. Δεν είναι δυνατόν να τρέχεις με 237, ναι, και να μην σημειώνεται και να σου συμπεριφέρονται σαν ήρωα, ενώ έκανες αυτό, έτσι, το οποίο έκανες. Δεν είναι δυνατόν να λέει ο Γιάννης ο Σκόνδρας, το έχω κάνει από εδώ Αθήνα 2,5 ώρες με το κινητό μου
και να μην επεμβαίνει αγγελέα. Την πλήρωσε το άρρωστο Παναθηναϊκάκι. Μαζί μα έχουμε την Injection Service. Απόλυτα 18 κάτω τούμπα στον κήπο του Καλούγια στο ίντερνετ στο injectionservice.gr με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψυχασμού. Τσιφσί, όπως τη Λίβερπουλ. Και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα τη διάγνωση. Τώρα που γυρίζει, τελευταία 26 λεπτά, τρεις μονές. Dropkick Murphys. 2.33 ήρθε μόνο Γιώργος. Θέλουμε και επώνυμο, έλεος. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Δίπλα γράφεις οπωσδήποτε live ή dropkick και το αποστέλεις στο 54-526. Μπορείτε ήδη οι νικητές της Παρασκευής να έρχεστε από εδώ μέχρι 9 το βράδυ. Λέοντος αφού 18 να πάρετε τις προσκλήσεις σας. Για να, επειδή σε σέβομαι Χρήστο Κιώση, επειδή σε σέβομαι, βάλε διασκευή από dropkick The Boys Are Back in Town, Thin Lizzy. Έτσι για το χαβαλέ. Παιδιά, τώρα που γυρίζει, έχουν μείνει 16 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι αρκετά το χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις την μία από τις τρεις μονές προσκλήσεις συν συλλεκτική αφίσα της περιοδίας τους για το live των Dropkick Murphys αύριο το βράδυ με opening act Frank Turner στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις live ή Dropkick, αποστολή στο 54526. Εκτιμώ πάρα πολύ το ότι οι 9,5 στους 10 γράφεται Dropkick Murphys και όχι live. 2.33 σου είπαν θες να μπεις Γιώργο, με σκέτο Γιώργο και ΠΑΟΚ, δεν μπαίνεις ούτε με σφαίρες. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 23-10-287-888. Μαζί μας έχουμε την Repair Store. Χάλασε η μπαταρία του Samsung, έσπασε η οθόνη από το Huawei κινητό. Έχει πρόβλημα φόρτιση το iPhone. Επισκευές και αξεσουάρ κινητών, tablet και laptop με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Βασιλής Σόλας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη. Ευχαριστούμε την Repair Store που είναι μαζί μας, την καλωσορίζουμε κιόλας. Όσοι έρθετε από εδώ πέρα για τις προσκλήσεις, με ταυτότητα, παιδιά, οπωσδήποτε. Οι ηχολήπτες σας ζητάνε ταυτότητα, αυτό εξυπακούεται. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, αδερφέ. Όνομα και... Ναι, ναι, όνομα και ομάδα, παλικάρι. Έλα, Δημήτρης. Δημήτρης, οπαδός του. Άρης, Ιντρικαδόρος. Ηρακλήρα, αφού ξέρεις. Α, ο Ηρακλήδας. Οπαδός Ήρα. Πάμε, Δημητράκη, Ηρακλάκη μου. Λοιπόν, άκουσε λίγο, Μάριε. Ναι, αγόρι μου. Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα υπάρχει φανατισμός και τους δουλεύουν τον κόσμο όπως θέλουν τα ραδιόφωνα. Σωστό, ψηλό γαζί. Ναι. Φυσικά έχει κάποιους τύπους που παίρνουν 1.000-1.500 ευρώ και τους έχουν και φωνάζουν. Ναι. Βάζουν τους μπροστινούς. Κάποιον φωτογράφησες τον ένα και τον άλλον. Κάποιον φωτογράφησες, ναι. Όπως είπε ο προηγούμενος κύριος που έχουν βγάλει, ας πούμε στην Αθήνα βγάλανε τον, ο Αλαφούζος έβγαλε τον έναν, ο άλλος τον άλλονα και κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν δημιουργήσει κομματικούς στρατούς. Το θέμα ποιο είναι, Μάριε? Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτοί που είναι φανατισμένοι και ακολουθούν ό,τι τους πούνε σαν να είναι ρομπότ, δεν έχουν κανένα κέρδος. Εκτός από μια που είναι χερέκακη, ας πούμε, δεν έχουν κανένα άλλο όφελος αυτοί όλοι οι τύποι. Έχεις δίκιο, ναι, έτσι. Και αύριο θα πάνε να ψάχνουν να βρουν το 20άρικο το μεροκάματο για να τη βγάλουν ή θα κοιτάνε να κάνουν καμιά βρωμιά ο ένας απέναντι στον άλλονα που δεν εκτιμά ένας τον άλλονα και πώς θα τη βγάλουν. Σωστό. Εκεί που πρέπει να σηκώσουν το ανάστημά τους είναι κότες. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, ένα θέμα με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Τα έχει πάρει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάνει του γουστάρι, μαγιά τους κλπ. Τον Λίμπερ όχι. Τον Λίμπερ όχι, στο υπογράφουμε. Στο Λίμπερο βγαίνει κανένας και μιλάει κανένας έτσι. Παρένθεση, ερωτηματικό, παρένθεση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση που είναι στην Ελλάδα. Έχει ένα φανατικό κοινό, πλέον οπαδικό, είναι μια καινούρια μόδα. Με αυτή την κατάσταση δεν μπορούν να λυθούν προβλήματα, έτσι. Φίλε Μάριε. Σωστό, σωστό. Ωραία, να Δημήτρη μου. Ωραία, Δημήτρη μου, να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, Μάριε, και να έρχεσαι στον Ηρακλή. Αν μπορείς, έρχομαι. Όποτε μπορώ, άμα δεν με βάζουν στο στούντιο, έρχομαι. Ξέρουμε, ρε. 7 η ώρα. Άμα ήσουν εσύ, ακούς Μάριε, ναι. Άμα ήσουν σε άλλη χώρα, στο Hollywood, θα ήσουν ηθοποιός, θα ήσουν πρώτος γκόμενος. Το έχουν πει κι άλλοι αυτό. Μου το έχουν πει κι άλλοι. Ναι. Δεν μου το πάνε γυναίκες, βέβαια. Θα σε γουστέραν όλα και είχε και ρόλους να παίξει εκεί πέρα. Έχω φίλους. Μπράντα Λαμάς, βέβαια. Θα μείνευε στο ρόλο του Φαντομά. Ωραίο, με τιμά. Η επιστροφή του Φαντομά. Με τιμά. Θα οικονομούσες με ποσοστά. Ωραία, ωραία. Αλλά ωραία. Είσαι μια χώρα. Ελπίζω να σε δω το απόγευμα 7 η ώρα στην κηδεία του Γιώργου του Ξενίδη. Πραγματικά, αν μπορείς να έρθεις. Χρυσάθε, βάλε λίγο τα μηνύματα, παλικάρι μου, σε παρακαλώ πολύ. Έστειλε Γιώργος Κολτσίδας, απίστευτο. Μήνυμα. Για ντρόπι. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Τρεις περιμένουνε. Καλημέρα. Καλημέρα. Θουβού, οπαδός του ΠΑΟ. Ναι, καλά, Θουβού. Ναι, Παναγιώτη. Καλά.
Φαντάζεσαι. Και τώρα πριν μια εβδομάδα τι γίνεται τώρα. Που ανακαλύψαμε κομματικούς στρατούς, ναι, πληρωμένους. Ναι, 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 ναι. Βγήκε ο ένας. Αυτοί οι επιχειρηματίες θέλουν να αποζημιώσουν από το λαό. Καλά, κάτσε δε, αυτό τι ψέματα είναι. Καλά, δεν είπε και ο Πέτρος και ο Δημήτρης. Παιδιά. Ψέματα είναι αυτό. Την πρώτη εβδομάδα τι έγινε. Υπήρχε αυτό ή δεν υπήρχε. Πώς δεν υπήρχε. Τι άλλαξε δηλαδή. Πώς δεν υπήρχε, υπήρχε, υπήρχε. Τίποτα δεν άλλαξε, ρε φίλε. Τίποτα δεν άλλαξε. 14% είχε ο Ζέρβας. Πήρε και το 14% του Ορφανού. Πήρε και το 12% της Νοτοπούλου και βγήκε. Φαντάζεσαι, Παναγιώτη, να έβγαινε ο άλλος που θα μας πήρε τα σηκώτια. Δεν υπάρχει παράδειγμα. Παιδιά, υπάρχουμε και άμα θέλουμε να βγάλουμε κάποιον, τον βγάζουμε. Τώρα, και να λέτε, είναι αερολογία. Απλά δεν τον βγάζετε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλατε μόνο τώρα. Έτσι, χαβαλέ κάνουμε. Ωραία. Λέω λοιπόν, βγάλε τον Κυριάκο. Όχι, δεν θέλουμε. Α, δεν θέλετε. Εγώ θέλω. Δεν θέλετε το Κυριάκο. Είναι και αξιόλογο, ο πιο αξιόλογο που έχει Κυριάκο, στην οικογένεια. Το Μητσοτάκι να διευκρινίζετε. Τον Κυριάκο, ναι, αλλά τον Μητσοτάκι νομίζω έλεγε. Βγάλε τον Κυριάκο έτσι όπω το λε. Τον Κυριάκο, γιατί να μην το βγάλουμε τον Κυριάκο. Μια χαρά. Και είναι πάρα πολύ καλή στο κοινάλ. Δεν κατάλαβα. Εγώ τι είπα τώρα. Όσοι είναι κοινάλ, θα ψηφίσουμε. Ε, άρα είδε ψηφωνούμε. Και τιμή του. Και μακάρι να βγει το παιδί. Φυσικά και εγώ το ίδιο λέω. Ναι, κάτι άλλο να πω τώρα για το θέμα τελικού. Δεν βγήκαν οι ίδιοι πιστότερα να διαμαρτυρηθούν πραγματικά για το τίποτα. Γιατί αυτό είναι Αγγλία, εντάξει, αυτό είναι Αγγλία γι' αυτό. Εντάξει. Όχι, άλλο αυτό. Εντάξει. Λέω παντού, παντού. Στο περίμενε λίγο. Τι είπε, ναι. Κάτι είπε, έγινε χαμός, ναι, με τον Γκλεν Χόντλ. Τι είπε. Γιατί, τι είπε. Είπε, ήταν ο Σετός εναντίον της, για διαιτησία, για τη Λίβερπουλ, κάτι είπε. Δεν ξέρω, και έγινε χαμός. Ναι, σε πιστεύω. Και εγώ δεν μπορώ να το βρω. Ξέρεις τι συνέχεια να βγαίνει και ήταν 99 σκαλιά, 99 είναι το στο Γουέμπλε Μάρια. Ναι. Και άλλο συγκόνησε να έχει του μαστραπάδε. Του έχει μείνει, κατάλαβε. Δύο κύπελα σήκωσε. Δύο κύπελα. Δεν είχε κύπελα τότε. Δύο κύπελα σήκωσε. Δεν ξέρω γιατί μου έχει μείνει από την προηγούμενη εβδομάδα για τον Αρντίλε. Ναι. Βγάλετε τον Αρντίλε να μιλήσει. Ναι. Τον Αρντίλε γιατί. Και να ξέρουμε, παιδιά, επειδή κοιτάξτε, κουστάρουν Αγγλία, εννοείται ποδόσφαιρο Αγγλία. Παιδιά, άμα θέλουμε τώρα να μιλήσουμε για μοίρα, ποδοσφαιρική μοίρα. Ρε φίλε, δεν το άξιζε τότε. Το φετινό παράδειγμα. Όχι ρε φίλε, δεν έπαιξε. Έπαιξε μπαλάρα στην Αγγλία. Φουβού, άκου γιατί μου λένε όλοι ότι τα ελληνικά μου είναι πολύ καλά. Από το 71, από το 69, συγγνώμη. Από το 69 μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Ωραία, πάμε, επόμενες γραμμές. Πήρε το ΕΦΑ, μια χαρά της είναι. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, επί 30 χρόνια χάθηκε η μπάλα και έχουν πάρει οι άνθρωποι τρία τρόπαια. Αυτά είναι. Πολλά ήταν. Καλημέρα. Λοιπόν, και έπαιρνε ο Μακντέρμοντ και ο Σούνες. Σαν μπαράδες στο. Άντε, μην πω τώρα. Καλημέρα. Σαν παράδες στο. Καλημέρα, λοιπόν. Γιάννης ΠΑΟΚ. Ήθελα να πω ότι γενικότερα στη Θεσσαλονίκη που δεν ψηφίζαμε, δημάρχους, εγώ τουλάχιστον έτσι θυμάμαι, με οπαδικά κριτήρια. Ναι, γιατί βασικά ήταν κυρίως Ηρακλήδης οι δημάρχοι. Ηρακλήδης, Αργιανίδης, και ακόμα και ο Μπουτάρης εμάς στο ΠΑΟΚ ήταν πολύ συμπαθής. Αν πας δεκαετία 60, 70, 80, είναι γεμάτο Ηρακλήδης. Το οπαδικό παίζει το ρόλο, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν με βάση αυτό. Ποιοι είναι αυτοί, τώρα τελευταία βγήκαν αυτοί. Τα μανιτάρια. Έχει δίκιο, έχει δίκιο, Πανέ. Χρήστε, τώρα δεν θα σου πω γιατί. Πρώτη φορά που να σου πω γιατί. Γεννήσαμε μίσος, άντε. Γιάννη, να σου, όχι, δεν είναι το μίσος. Να σου πω γιατί. Έχει απαξιωθεί. Έχει, καταρχήν έχει φύγει το κομματικό αυτό καθ' αυτό. Σωστό. Στο σύνολό, ναι, από το Δήμο. Ταξική συνείδηση. Ταξική συνείδηση δεν, ναι, υπάρχει. Και επειδή υπάρχει και ένα μίσος γενικότερα για τους πολιτικούς με όλα αυτά που έχει τραβήξει ο άλλος, το πάει αϊλού, ρε φίλε, το η κατάσταση. Καλά κάνει ο άνθρωπος, αλλά ξέρετε κάτι. Την πρώτη φορά που έθεσες στο εκλογικό σώμα το παδικό δίλημα, θεωρώ ότι ο λαός της Θεσσαλονίκης απάντησε. Καλά, δεν είναι ακριβώς ο λαός της Θεσσαλονίκης όπως το λέτε. Δεν είπα, προφανώς εγώ. Προφανώς δεν είναι μόνο, ναι, 50.000 υπαοξίδες και μόνο 30.000 Αριανοί. Όχι, ψηφίζουμε όλοι όπως ψηφίζουμε και εγώ, ρε Χριστιανέ. Προφανώς εγώ. Αυτοί ψηφίσανε όμως, να σου πω κάτι. 80.000 ψηφίσανε. Δεν ξέρω, επειδή δεν το έχει αναφέρει. Υπάρχουν διακεκριμένοι Αριανοί παράγοντες οι οποίοι στήριξαν τον Ζέρβα. Εντάξει. Ποιο είναι αυτό. Ποιο στο ψηφοδέλτιο, πήγαν πολλοί Αριανοί. Άρα βγάλαμε δήμαρχο. Δεν είπα αυτό. Απλά λέω ότι μεγάλη μερίδα σε αυτές τις εκλογές ψήφισαν με κομματικά. Ο Ζέρβας, να σου πω κάτι. Είχε ό,τι έπρεπε να έχει για να βγει δήμαρχος. Ναι. Είχε ό,τι έπρεπε να έχει. Είχε πολλά, από πολλές πλευρές στήριξη. Και αυτό φάνηκε στη δεύτερη διαδικασία. Και να σου πω και κάτι. Αν από τα λίγα καλά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοδιοίκηση, προσωπικά για μένα και θέλω και τη γνώμη σου, είναι απλή αναλογική. Γιατί θεωρώ ότι όλοι θα ρίξουν τα μούτρα τους για να συνεργαστούν για το καλό του Δήμου. Να το δούμε στην πράξη. Δεν είμαι, ναι, βέβαιος. Εγώ πιστεύω, επειδή είμαστε ως λαός. Ως λαός, έτσι. Πράγματα, λες εσύ. 100% και να σου πω κάτι. Ναι. Θα το δούμε ειδικά στη Θεσσαλονίκη αυτό. Θα εξαρτηθεί ποιος είναι η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση μπορεί να ασκήσει πιέσεις στον όποιο Δήμο, είτε προς τη θετική είτε προς την αρνητική κατεύθυνση. Καταρχάς, αυτό που έχει δεν είναι η κυβέρνηση. Είναι η συγκυβέρνηση στα χέρια του Ζέρβα.
Κάτσε μην είναι συγκυβέρνηση Ταχιάου Ζέρβα Ορφανού. Ή μπορεί να είναι Ζέρβα Ορφανού Νοτοπούλου. Δεν ξέρεις. Έγινε Γιάννη, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, Γιάννη. Γεια σου, Τζον. Πολύ ωραία παρουσία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, ρε φίλε. Καλημέρα, να σου πω κάτι. Το παλικάρι, ναι. Το παλικάρι το προηγούμενο. Σκεπτόμενο. Σωστό, ωραίος, ωραίος. Ωραία. Καλημέρα, φίλε. Καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ιντρικαδόρος εδώ. Σε μπέρδεψα με τον προηγούμενο. Ο Ιντρικαδόρος, ο Αριανός. Ναι. Ο Αριανός. Ναι. Καλημέρα, Ιντρικαδόρο. Καλημέρα. Ναι, θα πω κάτι που δεν θα αρέσει στους Αριανούς και στον κύριο Τσαλτίδη, αλλά θέλω να πω τη γνώμη μου για να μην. Αφού είσαι Ιντρικαδόρος, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Είμαι Ιντρικαδόρος. Ναι. Λοιπόν, Άρης Πάοκ 1-2. Ναι. Άρης Πάοκ 1-2. Μας πήρα τα σόβρακα, πιστεύω εγώ. Ναι. Χαρίζω αυτή την ήττα σε όλους τους προέδρους του Άρη από τη δεκαετία του 80 και μετά, έτσι, οι οποίοι φροντίσανε να διαλύσουν το σύλλογο, το ποδόσφαιρο κυρίως, και το χαρίζω και σε αυτούς που για τον τελευταίο πρόεδρο που έχουμε, μόλις ανεβήκαμε στην Αλφα Εθνική, βγαίναν στα ράδια και μιλάμε, ξεσκίζαν τα ρούχα τους να σηκωθεί να φύγει ο Καρυπίδης. Να έρθει ο Τόμ. Να έρθει όποιος θέλει. Θυμάμαι και μία εκπομπή δική σου, Χρύσανθε. Ναι. Μόλις είχαμε ανεβεί τέλος πάνω και είχε βγει κάποιος, τον οποίο τον ήξερες γιατί τον μιλούσες με το μικρό του το όνομα, ο οποίος μιλάμε, φοβήθηκα ότι θα τον πιάσει και καμιά καρδιακή προσβολή. Ο Κώστας ήταν, ναι. Δεν ξέρω. Μιλάμε τέτοιο πράγμα και ήθελα να το ρωτήσω αν ήμουν απέναντι. Ανασκεύασε λίγο. Τι εννοεί, τι εννοεί, πού κολλάει. Το μάτς αυτό λίγο τη σύνδεση να καταλάβω, παιδιά. Δεν είναι μάτς. Λοιπόν, σου λέει ότι ξεφωνίζαν τον Καρυπίδη τότε και υπήρχε αυτός ο φίλος μου ο Κώστας. Είναι... Είπε χαρίζω το Άρης Πάοκ 1-2, ρε. Το χαρίζω. Ναι. Ότι όχι, κέρδισε, ρε φίλε, ο Πάοκ. Χαρίζω την ήττα σε όλους τους προέδρους του Άρη. Οι οποίοι μικρίναν το σύλλογο. Το σύλλογο το μικρίναν, παιδιά. Εγώ είμαι 59 χρονών, θυμάμαι τη δεκαετία του 70. Τι γινόταν στα σχολεία, στα γυμνάσια και στα σχολεία. Ποιες ήταν οι αναλογίες και τι γίνεται σήμερα. Εγώ μπορώ να το δω, διότι το έζησα. Κάποιος ο οποίος είναι 20-30 χρονών δεν μπορεί να το δει. Του το έπανε. Εγώ το έζησα. Έτσι. Μάλιστα. Τώρα, μεγάλο θέμα ακόμα, και έχει. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που λες. Ιντρικαδόρο, γιατί με περνάς λίγα χρόνια. Μαζί είμαστε, γενιά μου είσαι. Ναι, και να πω κάτι τελευταίο. Είναι πολλοί οι παράγοντες. Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες αυτό που λες. Είναι εκπομπές για ένα μήνα. Είναι πολύ βασικό ότι αλλοιώθηκαν οι συνοικίες και ο κοινωνικός ιστός της γειτονιάς. Ναι. Είναι πάρα πολύ βασικό. Υπάρχουν μετακινήσεις κοινωνικών στρωμάτων. Αυτό το πλήρωσε πιο πολύ από όλους στην πόλη ο Απόλλων Πόντου. Πλέον η Καλαμαριά δεν είναι Καλαμαριώτες ή 8 στους 10. Δεν είναι Καλαμαριώτες. Εγώ γεννήθηκα στα Ελευθέρια, στο Χαρμάγκιο που λέμε. Στο Χαρμάγκιο. Και έγινε Αριανός. Ο πατέρας μου δεν ήταν Αριανός. Εγώ όμως έγινε Αριανός. Γιατί εκεί πέρα η περιοχή ήταν Αριανή. Ναι, πάνε σήμερα εκεί πέρα να δούμε τι είναι. Ναι. Ο μπαμπάς μου από τον Μπέχτσιναρ, από την Πορτάρα μέχρι τον Άγιο Δημήτριο, έλεγε 230 καλημέρες, οι 210 ήταν Ηρακλειδείς. Τώρα κάντο αυτό, πήγαινε δες. Έχει πάλι, δεν παραδοσιακά έχει εκείνη η γειτονιά, έχει. Η Πορτάρα εκεί, το καφέ του Καραπαπά, στο το καφέ στην Πορτάρα Παναγιώτη, που στρίβει το λεωφορείο κάνει μια στροφή. Μακεδονικών. Να πω και ένα τελευταίο. Πες και ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Να πω για το φαινόμενο του Χαλίφη, του κυρίου Σαββίδη. Λοιπόν, μεγάλος ο ρόλος του στη νίκη του Ζέρβα, εννοείται. Του κυρίου Ζέρβα και συγχαρητήρια στον κύριο Ζέρβα. Μεγάλος ο ρόλος του. Εξυπακούεται. Διότι το τι ακούστηκε για τον Ταχιάο, όχι είναι Εβραίος, όχι είναι Σκοπιανός, όχι είναι έτσι. Όχι τι, είναι τον τι τον είπαν τον άνθρωπο, πρώτη φορά εγώ το ξέρω ποιος είναι. Και εγώ το ξέρω. Τον Ταχιάο το ξέρω. Διότι πριν 40 χρόνια ήμασταν στην ΟΝΕΔ μαζί. Όπω έχετε ρίξει ξύλο. Τεμπονέρα τρία. Είναι ένα παιδί ο οποίος η μάνα του είναι από την Νορβηγία και ο πατέρας του είναι Έλληνας. Είναι αυτός και αδελφή του. Είναι δύο αδέλφια. Ναι, η Χριστίνα. Λοιπόν, και τον βρωμήσαν τον άνθρωπο. Ναι, καταγωγή είναι... Υπήρχε. Το Ταχιάος είναι και το Ταχιός. Αυτό εγώ το βλέπω σαν μεγάλο κίνδυνο. Μπορεί για τον ΠΑΟΚ να είναι χρυσάφι ο Σαββίδης. Αλλά σκεφτείτε λίγο την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Σωστό. Όταν κάποιος άνθρωπος σαν τον Σαββίδη, ο οποίος ελέγχει διάφορα κανάλια, μπορεί να κάνει τη δουλειά του χωρίς φόβο και πάθος. Έτσι. Και προχθές μου έλεγε μια ξαδέλφη μου, άσε λέει, μας βγάζουν από το κάμπινγκ, λέει, διότι ξέρω εγώ, το πήρε ο Σαββίδης.
δεν ακούστηκε τίποτα. Περίμενε, φαντάσου... βρε, αν θέλει, αν κάνει, ναι, γίνουν έργα, θα σε βγάλει. Τι, δεν το κατάλαβα τώρα αυτό, περίμενε. Ναι, ναι, ήταν, το είχε κάποιος άλλος το κάμπινγκ και το πήρε ο Σαββίδης. Λοιπόν, φαντάσου... Περίμενε λίγο, ρε φίλε, περίμενε ρε Τηγάδο, ρε. Κλείνω εγώ στον Αρμενιστή, στο Χ κάμπινγκ να μείνω για το καλοκαίρι, ωραία. Ναι. Και πουλιέται, ναι, και πουλιέται. Ή θα μου στρέψουν τα χρήματα, ή θα μείνει το καλοκαίρι τις μέρες των διακοπών, ναι, εκεί πέρα. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Έχεις δίκιο, ναι. Φαντάσου ο Μαρινάκης ή ο κύριος Μελισανίδης να έβγαζε κάποιον ο οποίος είχε κάποιο κάμπινγκ για πολλά χρόνια το είχε και να τον πετούσε έξω στον δρόμο. Τι θα γινότανε, τι θα λέγανε τα media της Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης. Ωραία, αυτό που ήθελα να τονίσω είναι, παιδιά, ότι... πέρα από το ότι είμαι Αριανός και υπάρχει ο ΠΑΟ κτλ, είναι μεγάλος κίνδυνος για μια κοινωνία και μια οικονομία όταν έρχεται κάποιος ο οποίος τα ελέγχει όλα και κάνει όπως θέλει τη δουλειά του. Είναι ο καπιταλισμός. Βλέπε τα λιμάνια, παίρνω το λιμάνι. Στο λιμάνι του Πειραιά έγινε ο χαμός, εννοείται, σκοτωμός, εμφύλος πόλεμος. Στη Θεσσαλονίκη τίποτα. Τίποτα. Είναι... εννοείται. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, μπορεί να είναι λάθος, αλλά τάπα. Έγινε ένα καλά εντεκαδόρο, ωραία παρουσία. Ωραία και δικιά σου παρουσία. Παιδιά, αν χρωστάμε, νομίζω χρωστάμε μόνο ένα μήνυμα, στο οποίο θα απαντήσει βέβαια ο Χρύσανθος, είναι του Αντώνης Κασάνδρου. Χρύσανθε, θα λυθεί το θέμα με το κρατικό. Τώρα που έχουμε τα μέσα, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο παλέ. Και η Πηλαία να μας μείνει σαν συναυλιακός χώρος. Από το στόμα σου και σου θεούται αυτή. Πολύ καλό, φίλε Αντώνη Κασάνδρου. Επιστροφή στο παλέ. Αν επιστρέψει στο παλέ. Επειδή εκεί θα πρέπει να πληρώνεις τα μισά-μισά σου. Μισά-μισά είναι εκλεψιά. Και με 22 εισιτήρια δεν μπορείς να τα πληρώνεις. Θα κάνω συναυλίες στο άλλο σου, λέει. Θα βρω τρόπο εγώ, εμείς δεν αγοριέσαι. Θα βάλω ένα ευρώ το εισιτήριο. Θα μας μείνει στην αυλία μας. Με 6 παίκτες πώς θα παίζεις, ρε φίλε. Θα ανεβάσω τα λάβαρα, τα 7 λάβαρα που έχω από τους τίτλους. Τι, καλό. Τι. Πολύ καλό. Θα κουρνιάζουν τα δικά σου τη γωνία εκεί πέρα, στο πέταλο. Τα 21 θα τα κουρνιάσεις και τα 7 θα τα ανεβάσεις. Έτσι τόσα τεράστια που είναι, κατάλαβες. Θα βγάλεις τι, το ένα θα το κάνει αυτό σε 10 επί 8. Συγγνώμη, είναι 22, έχεις και ένα ποδοσφαιρικό, το Χ στην Τούμπα. Άντε, πάτε, πάμε. Το Χ στην Τούμπα, Χ στην Τούμπα το έκανα. Χ στην Τούμπα, Χ στην Τούμπα. Λοιπόν, πάμε τώρα μια ανάσα για να δώσουμε. Γρήγορα, όχι ανάσα, γρήγορα, πες τους, πες τους. Κατευθείαν. Λοιπόν, προσέξτε. Στέλλα Χατζημιχαήλ, Σπύρος Τωροφιάς, Φώτης Σιγκούνας. Επαναλαμβάνω τη στρόφος, Φώτης Σιγκούνας 799, Σπύρος Τωροφιάς 877, Στέλλα Χατζημιχαήλ 469. Με την ταυτότητα στο χέρι και η της Παρασκευής έρχεστε Λέοντος Σοφού 18 έκτο όροφο και παραλαμβάνετε από τον ηχολήπτη την πρόσκλησή σας οπωσδήποτε με ταυτότητα. 10 το πρωί σήμερα, 10 το πρωί αύριο, με 9 το πρωί σήμερα, με 9 το πρωί αύριο. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Χρήστο Κιώση. Το καθήκον του έκανε, αλλά εμείς τον ευχαριστούμε, έτσι. Με το καλό τα λέμε αύριο, να δούμε αύριο τώρα. Από αύριο αρχίζουν τα μανίκια. Ωραία, μπράβο ρε Καβίτη, μπράβο ρε Καβίτη. Πιπερών, ναι. Πιπερών, φεύγω σφαίρα για εκεί, για να χτυπήσω κανένα φαγητάκι της προκοπής. Γεωργίου Παπανδρέου 25, σας περιμένει καθημερινά το σύγχρονο μαγειρίο Πιπερών. Και 2310-868-868 Τηλιβεριά έως και το κέντρο στη νοητή γραμμή συνδέεται το Λευκό Πύργο με το Συντριβάνι. Αδέρφια, keep on bloody rocking.